μετράμε αντίστροφα για τις αυτοδιοικητικές κάλπες και μία ακόμα τηλεμαχία έρχεται σε ώρα αιχμής. Οι υποψήφοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου ανοίγουν το διάλογο παρουσιάζοντας το όραμά τους για τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης. Τα ανοιχτά ζητήματα του Ρεθύμνου αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών σε μία τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ των 5 υποψηφίων δημάρχων. Ποιο είναι το πρόγραμμα των συνδυασμών που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο του Ρεθύμνου και τι ζητούν οι πολίτες. Οι 5 υποψήφοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου απαντούν σε ερωτήσεις για το Ρέθυμνο σε μία δυναμική τηλεμαχία στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Απόψε σε Ώρα Αιχμής, οι 5 διεκδικητές του δημαρχιακού θόκου του Ρεθύμνου, μία ανάσα πριν τις κάλπες και τη λαϊκή ετοιμιγορία των πολιτών. Καλή σας εβδομάδα. Εδώ σε Ώρα Αιχμής στο Prime Time της Crete TV, Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, ακριβώς 2 εβδομάδες πριν τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και σήμερα τη σκητάλη εδώ, στο πλατό της Ώρας Αιχμής, τη δίνουμε στο Ρέθυμνο. Στον τρίτο σε πληθυσμό δήμο της Κρήτης, μία πόλη, έναν δήμο με μία ιδιαίτερη δυναμική και με μία λαμπρή ιστορία. Και για μένα είναι ξεχωριστή τιμή. Κατάγομαι από το Ρέθυμνο και χαίρομαι που απόψε θα βοηθήσω τους φίλους ρεθυμιώτες να κατανοήσουν το τι πουλιά πιάνουν οι 5 υποψηφοί τους. Και το λέω έτσι λαϊκά γιατί πολλές φορές η απλή γλώσσα είναι αυτή που λέει και τις μεγαλύτερες αλήθειες. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τους 5 ανθρώπους που διεκδικούν τον τρίτο σε πληθυσμό δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνου. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό Νέα Αντίληψη για το Ρέθυμνο, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Καλησπέρα σας κύριε Μαρινάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε όλους. Ο υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό Ρέθυμνο Αξίζεις, ο κύριος Θοδωρής Νίνος. Καλησπέρα σας κύριε Νίνο, καλώς ορίσατε και εσείς. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου του συνδυασμού Οι Πολίτες Μπροστά, ένας δήμος για όλους, ο κύριος Θωμάς Κρεβετζάκης. Κύριε Κρεβετζάκη, καλώς ορίσατε και εσείς εδώ στην Ώρα Αιχμής. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης. Κύριε Μανουσογιάννη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Και ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου με το συνδυασμό Ρέθυμνο Ενεργοί Πολίτες, ο κύριος Σταύρος Βουρβαχάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βουρβαχάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω λίγο στην αρχή της συζήτησης να σας πω κάποια πράγματα για τους όρους του τηλεοπτικού αυτού τραπεζιού. Δεν είναι ένα debate που έχει χρονοδιάγραμμα, δεν είναι ένα debate που έχει χρονικό όριο στις τοποθετήσεις σας. Όμως, θα ήθελα στην πρώτη τοποθέτησή σας να μην υπάρξει διακοπή του ενός από τον άλλο. Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες, βεβαίως και θα μπορείτε να απαντήσετε εφόσον θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσετε σε κάτι που λέει ο συνυποψήφιός σας και αυτό αφορά και τους 5 υποψηφίους. Κύριε Μαρινάκη, Δήμαρχος Ρεθύμνου, εκ νέου υποψήφιος, Νέα Αντίληψη για το Ρέθυμνο. Θέλω πολύ σύντομα να μας μιλήσετε για το συνδυασμό σας, για τα πρόσωπα που το στελεχώνουν, αλλά και για το κίνητρο που σας κάνει να διεκδικείτε εκ νέου τον Δήμο του Ρεθύμνου. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και χαρούμενος, γιατί κατάφερα για άλλη μια φορά να συγκροτήσω μια πολύ αξιόλογη δημοτική ομάδα με εξαιρετικούς συνεργάτες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ενός σύγχρονου Δήμου που κοιτάζει το μέλλον. Έγινε με σχετική ευκολία ο σχηματισμός αυτού του, αν θέλετε, του σχηματισμού της παράταξης και θεωρώ ότι είμαστε εκείνοι που μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία πάλι θα είναι μεγάλα και καυτά και κυρίως με το νέο σύστημα με τον Κλεισθένη χρειάζονται ισχυρές προσωπικότητες στο τιμόνι του Δήμου αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπό την έννοια αυτή διεκδικούμε ξανά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και εύχομαι να τύχει η δικιά μας πρόταση της αποδοχής τους. Κύριε Νίνο, με την δική σας αντιπολιτευτική πορεία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικείτε τον Δήμο Ρεθύμνου, έρχεστε από μια πενταετία μετά με μια ομάδα με το όνομα Ρέθυμνο Αξίζεις. Το ίδιο ερώτημα και για εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, το Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία από το 2014 και τη συγκρότηση του συνδυασμού μας έδωσε την ευκολία
ή τέλος πάντων μας έλυσε κάποια προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει το 2014, τα οποία μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε με καλύτερο προγραμματισμό. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Οι συγκυρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν νομίζω ότι αφήνουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Mm-hmm. Παρά το ότι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, θέλουν να συμβάλλουν στο να λυθούν προβλήματα. Καθημερινότητα όμως και η οικονομική, αλλά και γενικά οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, θεωρώ ότι περιόρισαν πάρα πολύ τη δυνατότητα ανθρώπων που θα ήθελαν να είναι στην πρώτη γραμμή. Παρά τα αυτά, μέσα από μια διαδικασία η οποία στηρίχθηκε σε κάποιες αρχές που τις είχαμε θέσει από το 2014, δηλαδή την ενδιοτέλεια, την όρεξη, τη διάθεση χρόνου, τη δυνατότητα να συμβάλλει σε επίλυση των κοινών, καταλήξαμε σε μια ομάδα για την οποία είμαι και εγώ πάρα πολύ περήφανος. Περιμένω πάρα πολλά πράγματα από τους συνεργάτες μου την επόμενη μέρα, διότι έχουμε μια συνεκτική ύλη πλέον που μας ενώνει και μας ενώνει πολύ δυνατά, που είναι η διάθεση να δούμε το Ρέθυμνο να περνάει στην επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι με τη φρεσκάδα που διαθέτει ο συνδυασμός θα επιβραβευτούμε από τους συμπολίτες μας στις 26 Μαΐου. Κύριε Κρεβετζάκη, οι πολίτες μπροστά, ένας δήμος για όλους. Θέλω τα βασικά χαρακτηριστικά της δικής σας ομάδας. Εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού. Ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ διαφωτιστική. Με έφερε, με έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους και να συνεργαστώ όλους αυτούς τους μήνες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που συμμετείχαν και προσέφεραν τον εαυτό τους, από το χρόνο τους, από την οικογένειά τους, προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι μαζί στη διασφάλιση της συνέχειας και της ανάπτυξης του Δήμου του Ρεθύμνου. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, με επιστήμονες καταρτισμένους ο καθένας στον τομέα του, με σκοπό στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος να συμβάλλουμε και εμείς στο νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό της πόλης μας για τα επόμενα 20 χρόνια. Να στηρίξουμε τις κοινωνικές δομές, ευπαθείς ομάδες, να θωρακίσουμε το Δήμο σε προβλήματα κλιματικής αλλαγής και το βασικότερο για μας να συμβάλλουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη του διευρυμένου Δήμου Ρεθύμνης. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Μανουσογιάννη, επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, μία παράταξη που έχει μία ενιαία γραμμή στο σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης. Αν δεν κάνω λάθος, δύο είναι οι Δήμοι στο νησί που δεν έχει κατέβει η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση και να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Αν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε. Θέλω το δικό σας στίγμα για το Ρέθυμνο, γιατί ναι, μεν μια ενιαία παράταξη, αλλά τα δεδομένα για κάθε Δήμο πολλές φορές είναι και διαφορετικά. Θα πω το βασικό πνεύμα της παράταξής μας και από αυτή την άποψη ενδεχομένως δεν θα υπάρχει δυνατότητα στην πρώτη τοποθέτηση να το εξειδικεύσουμε για το Ρέθυμνο, θα γίνει στη συνέχεια της συζήτησης. Είμαστε λοιπόν ένας συνδυασμός στον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι, δοκιμασμένοι στους κοινωνικούς αγώνες, οι οποίοι πρωτοστατούν σε αυτούς και οι οποίοι δοκιμάζονται από την αντιλαϊκή πολιτική που έχει χτυπήσει το λαό μας χρόνια τώρα. Έχουν λοιπόν κάθε λόγο να την αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική. Είμαστε από αυτούς που, αν θέλετε, ίσως ο μόνος συνδυασμός που αποκλείει από τα ψηφοδέλτιά του ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που εμείς θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, λιμένονται τον τόπο και τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Και από αυτή την άποψη είναι σαφής η θέση μας με ποιους είμαστε και ποιους αφήνουμε. Είναι διακριτό αυτό. Έχουμε δοκιμαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 9 χρόνια τώρα. Είναι γνωστές οι θέσεις και οι απόψεις μας. Φέρνουμε στο επίκεντρο της συζήτησης τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων σε αντιδιαστολή με τα συμφέροντα και τα λοιπά των επιχειρηματικών ομίλων. Είμαστε ο συνδυασμός ο οποίος κάνει τη διαφορά ακριβώς όσον αφορά αυτό το τομέα. Κύριε Βουρβαχάκη, η δική σας πρόταση, Ρέθυμνο ενεργοί πολίτες. Κύριε Δασκαλάκη, το Νοέμβριο του 2018 προχωρήσαμε στην δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ρέθυμνο ενεργοί πολίτες.
την ιδρυτική διακήρυξη της δικής μας δημοτικής παράταξης, την υπέγραψαν 425 συνδημότες μας, οι οποίοι με την υπογραφή τους δείχνουν την αγωνία που υπάρχει για το μέλλον του Δήμου μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Θέλουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί η αυτοδιοικητική παρουσία έχει φτωχύνει. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στον πολιτικό λόγο των παρατάξεων, οι οποίες παρατάξεις, ως το μακρύ χέρι των κομμάτων, πλέον δεν πείθουν. Στη τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα πολιτικά κόμματα και στόχος των παρατάξεων πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να πω στους τηλεθεατές και να τους ευχαριστήσω για τα πρώτα μηνύματά τους ότι έχουν στη διάθεσή σας τους τρόπους επικοινωνίας με την Ώρα Αιχμής και την Crete TV. Ώρα Αιχμής, την Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής για τα ερωτήματά σας και βεβαίως μπορείτε να καλείτε και το τηλεφωνικό κέντρο να θέτετε τα ερωτήματά σας 2810-38000. Και κάθε φορά που ανοίγουμε το διάλογο για έναν Δήμο, στόχος μας είναι να αναδείξουμε την καθημερινότητα. Καθημερινότητα είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, όμορφα ή άσχημα, που την κάνουν καλύτερη ή πιο δύσκολη. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Μαρινάκη, με εσάς και να μπούμε στο κομμάτι της καθημερινότητας όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Θέλω να πω ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν σε εξέλιξη μία έρευνα από το neacrete.gr που άνοιξε το διάλογο με τους 4 μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο, λοιπόν, και τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που τέθηκαν στους δημότες του Ρεθύμνου έχουν θέσει το θέμα των διανοίξεων αλλά και της νότιας παρακαμπτηρίου που θα μπορούσε να βοηθήσει επί της ουσίας στα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ρεθύμνου. Θέλω να μου κάνετε ένα γρήγορο απολογισμό αλλά και μία πρόταση για το μέλλον, γιατί το Ρέθυμνο, κανείς να αμφισβητεί ότι είναι μία πόλη που έχει πληθυσμό πάνω από 50.000, μία πόλη που έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και βεβαίως κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων, όχι μόνο στο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, είναι εποχικό και συγκυριακό και κατά τις ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τις χρήσεις που, αν θέλετε, συγκεντρώνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημείο των πόλεων. Όπως όταν κάναμε την πολιτική με τα σχολεία και κάναμε τα περιφερειακά γυμνάσια λύκεια, ήταν και ένα σκεπτικό να μην συσσωρεύεται και να συσσωρεύεται κόσμος τις πρωινές ώρες που ερχόταν από την επαρχία για το κέντρο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, ας πούμε, το απόγευμα στο Ρέθυμνο. Uh-huh. Είναι όλα τα φροντιστήρια, όλες τις σχολές, οι περισσότερες μάλλον, εστιάζονται σε 2-3 οικοδομικά τετράγωνα περί το κέντρο της πόλης. Είναι εύλογο και δεν είναι τυχαίο ότι 6, ας πούμε, παρά 10 μέχρι και 10 υπάρχει κίνηση και μετά αυτή η κίνηση πάλι χαλαρώνει για να επανέλθει το νέο ρεύμα. Κοιτάτε, οι πόλεις μας δυστυχώς χτιστήκανε με όρους που πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ούτε τους δρόμους μπορούμε να μεγαλώσουμε, ούτε τα σπίτια να κατεδαφίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και η περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει με τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η επιστήμη και με την αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης. Προφανώς υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί τους. Διανοίξεις είναι λύσεις. Βεβαίως. Ακούστε, οι διανοίξεις είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τα κόστη. Συμβαίνει στην Ελλάδα και το έχω επισημάνει και άλλες φορές ότι το λεγόμενο ισοζύγιο για να ανοίξει κανείς ένα δρόμο είναι ετεροβαρές εις βάρος του Δήμου. Και το πράσινο ταμείο που θα μπορούσε να ήταν ένας αρρωγός αυτό το διανοίξεων δεν είναι, ενώ υπάρχει. Το ταμείο αυτό έχει σωρεύει πλούτο από ακριβώς από πολεοδομικές αυθαιρεσίες και εισφορές. Τελικά μόνο το 2,5% δίδουν στην αυτοδιοίκηση ως εργαλείο. Και αντιλαμβάνεστε, όταν ο Δήμος πρέπει να πληρώσει σε τιμές εμπορικές και αμέσως τον ιδιώτη, ενώ ο ιδιώτης έχει το προνόμιο των 12 εξαμηνίων δόσεων ή και τώρα των 100 δόσεων για τις εισφορές του, δημιουργείται μια ετεροβαρότητα εις βάρος του Δήμου. Παρά τα αυτά, καταφέραμε πολλούς τρόπους και έχουμε ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους και έχουμε πληρώσει πάρα πολύ κόσμο.
Δεν ήξερα ότι θα με ρωτήσετε αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πάνω από 5,5 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις γης. Mm-hmm. Δυσανάλογο ποσό προς τις φορές προτρέχω να πω. Όσον αφορά το θέμα του περιφερειακού δρόμου. Αυτός ο περιφερειακός δρόμος... Η Νότια Παρακαμπτήριος. Ναι. Πλέον, σαν ιδέα, έχει ξεπεραστεί. Το σχέδιο πόλης του Ρεθύμνου πρέπει να επεκταθεί ακόμα νοτιότερα. Αυτός λοιπόν ο δρόμος, mm-hmm. που λεγόταν κάποτε περιφερειακός, σε λίγο θα είναι ένας εσωτερικός δρόμος γειτονιάς. Έχει γίνει ένα τερατούργημα. Ξεκινάει η αφετηρία του από την παλιά, από το παλιό ΤΕΙ, από το σημερινό ΤΕΙ, το παλιό Πανεπιστήμιο. Άρα δηλαδή βάζουμε όλη την κυκλοφορία από τον Αμαριώτικο κόμβο. Από την περιοχή των περιβολίων. Ακριβώς. Ναι. Το, mm-hmm. τη βάζουμε μέσα την κίνηση, την ανεβάζουμε πίσω από το ΤΕΙ για να τη φτάσουμε στον Αγιοβασιλειώτικο δρόμο. Για να φτάσει εκεί χρειάζονται να γίνουν γέφυρες περίπου 500 μέτρα σε μήκος. Mm-hmm. Δηλαδή μπετά σωρευμένα. Και το τεχνικό επιμελητήριο και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται έχουν καταλάβει ότι αυτό ήταν ένας κακός σχεδιασμός. Τι κάνουμε όμως εντωμεταξύ, που είναι εύκολο να γίνει και το κάνουμε. Πολύ γρήγορα, κύριε Δημήτρη. Ναι. Ανοίγουμε όλους εκείνους τους δρόμους που μπορούν με κάθε τους να δημιουργούν εκτόνωση. Σας πληροφορώ λοιπόν, από τα 3.200 μέτρα έχουν ανοιχθεί πάνω από το 1 τρίτο και στην κρίσιμη περιοχή των περιβολίων έχει ανοιχθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ήδη προχθές με μια εργολαβία που υπέγραψα θα ανοιχθεί ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε, όμως να επικοινωνήσουν οι γειτονιές χρειάζονται γέφυρες. Εκεί νομίζω αυτή η μελέτη, η οποία είναι παγωμένη 6 χρόνια από το Υπουργείο, γιατί τη διαχειρίζει το Υπουργείο mm-hmm. και όχι ο Δήμος Ρεθύμνης, χωρίς ούτε να την ανθεωρεί, ούτε όμως και να την προχωρεί. Μάλιστα. Κύριε Νίνο, το κυκλοφοριακό είναι ένα βασικό θέμα καθημερινότητας, όχι μόνο για το Ρέθυμνο. Από την δημοσιογραφική μας εμπειρία, είναι πολλές φορές τα ερωτήματα των τηλεθεατών στα ένα-δύο πρώτα θέματα που θέτουν κάθε φορά που συζητάμε είτε προεκλογικά είτε σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική. Θέλω τη δική σας πρόταση για το Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που σας τίθεται με αυτή τη συχνότητα και με αυτή την ένταση, διότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Διαφωνώ με τον κύριο Μαρινάκη που προσπαθεί να το υποβαθμίσει. Εξάλλου διαχρονικά, αν θυμηθούμε λίγο πίσω την έναρξη της αυτοδιοικητικής του πορείας, ο περιφερειακός δρόμος και το κυκλοφοριακό ήταν πρώτο στην ατζέντα της τότε νέας αντίληψης. Θυμίζω ότι υπήρχε ως προεκλογική δέσμευση της νέας αντίληψης το 2006, το 2010, το 2014 και σήμερα κατέληξε να είναι ένας αχρίαστος δρόμος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και ως τερατούργημα μόλις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοντή μνήμη όσον αφορά εξαγγελίες και θέματα τα οποία έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια του παρελθόντος. Θα θυμίσω μόνο το εξής. Δήλωση κ. Μαρινάκη το 2006, εκλεγμένος πλέον δήμαρχος, άρα δεν είναι προεκλογική, εκλεγμένος μετά τις εκλογές του 2006, όπου δηλώνει στην κριτική επιθεώρηση: «Στο Ρέθυμνο για να λυθεί το κυκλοφοριακό θέμα απαιτούνται δύο μεγάλα έργα. Πρέπει να κατασκευάσουμε τα υπόγεια πάρκινγκ και την περιφερειακή οδό. Δεν έχουμε άλλη λύση». Αυτή ήταν η δήλωση το 6. Τις ίδιες δηλώσεις τις έχω και σε άλλες εφημερίδες το 10, το 14. Προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Σήμερα, μπροστά στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, υποβαθμίζουμε την αναγκαιότητα ενός δρόμου, ο οποίος είναι προαπαιτούμενο, βασικό προαπαιτούμενο, και να διανυχθεί και να κατασκευαστεί, προκειμένου ακόμα και να μιλάει μια επέκταση του σχεδίου πόλεως. Η καθυστέρηση η οποία έχει υποστεί όλο το σύστημα το δημοτικό, όλη η πόλη και η επιστροφή και η ένταση στο πρόβλημα είναι ξεκάθαρη που οφείλεται. Επίσης, δεν ξέρω αν δεν το γνώριζε το κ. Μαρινάκης, γιατί άλλα δήλωνε παλαιότερα, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί αυτός ο περιφερειακός δρόμος με συγκεκριμένη εναρμόνιση στη χάραξη να μπορεί να λειτουργεί. Ήταν και δική του πρόταση το 2006. Και αυτό υπάρχει και μάλιστα έχει διατυπωθεί και εύγλωτα στο πρόγραμμα, όπως αυτό που κρατάει τώρα ο κ. Μακινάκης για τις επικείμενες εκλογές. Έγραφε τότε διάνοιξη του νότιου περιφερειακού άξονα με χάραξη προσαρμογής στα ρέματα Καμαράκη, Σινατσάκη, Γάλλου μέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας. Τότε τα γνωρίζαμε τα δεδομένα, δεν έχουν αλλάξει. Δεν δικαιολογείται.
Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Άμεσα η επόμενη Δημοτική Αρχή πρέπει να θέσει στην διάθεση των συμπολιτών μας για την εκτόνωση των κυκλοφοριακών φόρτων και των τοπικών αναγκών, αλλά και να διανυχτεί με τη φιλοσοφία αυτή, την οποία το 2006 την είχε η νέα αντίληψη και την εγκαταλείπει, αδικαιολόγητα για μένα, συνέχεια κάποιων άλλων έργων απαιτούμενων στην Κόρα Κακαμάρα, στο ρέμα του Κόρα Κακαμάρα και Σινατσάκη, προκειμένου αυτή η αρτηρία να μπορέσει να λειτουργήσει ως μια τρίτη παράλληλη οδός για να εκτονωθεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη φάση για τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία πίστανε εξαγγελίες του κ. Μαρινάκη από το 2006 και διαχρονικά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις επαναλήφθησαν. Όλοι όσοι είμαστε εδώ και όλοι όσοι μας ακούν από το Ρέθυμνο γνωρίζουν ότι ουδέν έπραξε. Το κυκλοφοριακό λοιπόν δεν λύνεται με το να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Επειδή πρέπει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ξέρω αν θέλετε να... Να ολοκληρώσω άμεσα το τρίπτυχο που ήταν αστική συγκοινωνία, η οποία να είναι ανταγωνιστική με τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, τα περιφερειακά πάρκινγκ, η περιφερειακή οδός και η κατασκευή των δύο υπόγειων πάρκινγκ, τα οποία δυστυχώς πέρασαν στην ιστορία για το Ρέθυμνο, η πετιότητα του κ. Μαρινάκη, νομίζω ότι ήταν οι λύσεις και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με την καινούργια Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να κλείσουμε το κομμάτι των κυκλοφοριακών και να πάμε σε άλλα ζητήματα. Αναφερόμαστε στην καθημερινότητα και βεβαίως η καθημερινότητα είναι αυτή που μας απασχολεί. Πάμε σε διαφημίσεις. 30 λεπτά μετά τις 10, εδώ σε ώρα αιχμής στην Crete TV, συζητάμε για το Ρέθυμνο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε εδώ στο στούντιο της Crete TV τους 5 υποψηφίους κυρίους που διεκδικούν τον δημαρχιακό θόκο του Ρεθύμνου, τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, με την ξεχωριστή ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και την δική του οικονομική δυναμική. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κρεβεντζάκη, συζητάμε για το κυκλοφοριακό. Θέλω τη δική σας πρόταση. Αντιλαμβανόμενος και τα μηνύματα που στέλνουν οι τηλεθεατές αλλά και καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο, είναι ένα θέμα που καίει το Ρέθυμνο και απασχολεί όσον αφορά την καθημερινότητα, όπως βεβαίως και κάθε πόλη, νομίζω, εν έτη 2019. Ωραία. Για την ώρα, πάντως, εγώ διακρίνω μία περιορισμένη αντίληψη και προσέγγιση του όλου θέματος και μία επιλεκτική κριτική. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε σταδιακά τα τελευταία 30 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο το Ρέθυμνο, έτσι, ενώ το ιστορικό κομμάτι της πόλης του Ρεθύμνου. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στο Ατσιπόπουλο. Έτσι, και αντίστοιχα φαινόμενα θα συναντήσουμε οπουδήποτε πάμε αυτή τη στιγμή να αναπτύξουμε νησίδες επιχειρηματικότητας. Ήδη από το 2014, στην πρώτη φορά που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, είχα γράψει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη της Κρήτης είναι ότι αυτό που για χρόνια αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, αλλά και γενικότερα της Κρήτης το αυτοκίνητο, είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεν θα το συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Ελεύθερνας, έτσι στο φάσμα που συνδέει αυτή τη στιγμή Μαργαρίτες, Ελεύθερνα, Αμνάτο. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα το οποίο, εάν δεν αντιληφθούμε την έκτασή του, οι περιφερειακοί δρόμοι, οι κάθετες διανοίξεις που είναι ούτως ή άλλως απαραίτητες να γίνουν, δεν θα επαρκούν. Εμάς το σχέδιο μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Ξεκινάμε ότι έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ εύκολα μέσα σε 30 μέρες και πραγματικά κυριολεκτό να βάλουμε τέλος σε αυτή την ιστορία του δακτυλίου της παλιάς πόλης, όπου πάρα πολύ εύκολα να εφαρμοστεί, να επεκταθεί στο κέντρο του ιστορικού κέντρου διευρυμένα και οργανωμένα. Όταν μετά, εννοείται ιστορικό κέντρο, ας πούμε, και η περιοχή μιλάω του για την παλιά πόλη, για την το στρατιώτη και ένα μέρος του Κουντουριώτη, που μαζεύονται υπηρεσίες στα δημοτικά σχολεία και μετά η μοναδική λύση. Γιατί ένα μέρος του Κουντουριώτη δεν είναι ιστορικό κέντρο. Είναι, είναι κομμάτι του βασικό ιστός όμως, είναι βασικό ιστός. Η κεντρική λεωφόρος της πόλης. Και μετά εμείς προτείνουμε μια οργανωμένη αποκέντρωση ως επιτοπλίστων δραστηριοτήτων, το οποίο θα περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη, συν με την ανάπτυξη της αστικής κυκλοφορίας και με διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα να πεις ότι αύριο μπορείς να τα λύσεις. Αύριο, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να δούμε 50 θέσεις ελεγχόμενης στάθμης άμεσα, έτσι, που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
Αλλά εάν θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τουρισμού, εάν θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό στο Ρέθινο τα επόμενα χρόνια και την ανάπτυξη που θα έχει το Ρέθινο, πρέπει να το δούμε καθαρά αποκεντρωτικά, με περιορισμού στη χρήση του αυτοκινήτου, με ανάπτυξη της αστικής συγκοινωνίας, στοχευμένες δράσεις, θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, βεβαίως, το οποίο αφορά τη μετακίνηση του σχολικού πληθυσμού, μια προσπάθεια να συγκρατήσουμε τα παιδιά στα σχολεία που κατοικούν στις περιοχές τους και όχι να κατεβαίνουν στην πόλη. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και βασικά και να υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχου, τόσο δημοτικό όσο και ενεργοποίηση της αστυνομίας, που αυτή τη στιγμή δεν πληρεί αυτά τα οποία προβλέπει ο ρόλος της. Έτσι. Το βασικότερο για μένα είναι ότι σταδιακά εμείς οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τον πολίτη, το δημότη, να ακολουθεί το σχέδιο που από κοινού θα καταστρώσουμε την επόμενη μέρα για το κυκλοφοριακό της πόλης του Ρεθύμνου. Μάλιστα. Κύριε Μανουσογιάννη, θέλω τη δική σας πρόταση για το κυκλοφοριακό και θέλω να μου κάνετε και την δική σας, να μου μεταφέρετε τη δική σας οπτική ως πολίτης. Άλλωστε και οι πέντε και ως πολίτες μπορείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, καταρχήν μια επισήμανση για τα μακριά χέρια των κομμάτων. Το ζήτημα είναι να μην είναι κανένας μακρύ χέρι της αντιλαϊκής πολιτικής, παρεκτός και αν αυτό είναι αυτοκριτική για την περίοδο που κάποιοι συμπορευόταν με το ΣΥΡΙΖΑ για τα μνημόνια του και μέσα στο Δήμο κτλ. Ας μπούμε στο κυκλοφοριακό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα οξύνθηκε παραπέρα τα τελευταία χρόνια, διότι και με τις αναπλάσεις και οι δρόμοι στένεψαν και σε μερικές περιπτώσεις χρειαζόταν λόγω της ανάγκης να έχουμε πεζοδρόμιο να περπατάμε, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αυτό παραέγινε το κακό, υπήρξε υπερβολή. Λοιπόν, και επίσης καταργήθηκαν θέσεις στάθμευσης αρκετές και αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα όσον αφορά τη στάθμευση. Υπήρχε και πριν, έγινε πιο οξυμένο. Τώρα, ο βασικός λόγος που εμείς θεωρούμε ότι δεν λύνεται, γιατί υπάρχουν λύσεις ανακούφισης καταρχήν και μετά βλέπουμε, δεν παίρνονται και αυτές και δεν δρομολογούνται, είναι ότι υπάρχει μια διάθεση λόγω αυτού του προβλήματος να εισπράτεται ο κόσμος και σιγά σιγά αναπτύσσεται ένας ολόκληρος τομέας οικονομίας γύρω από το παρκάρισμα, με τα πάρκινγκ, τα ιδιωτικά, του Δήμου κτλ., τις κλήσεις και τα ρέστα, την παρόδια στάθμευση και την ελεγχόμενη στάθμευση. Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να καταργηθεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Το αυτοκίνητο, ο καθένας μας πληρώνει ακριβά τέλη κυκλοφορίας και αυτό του επιτρέπει να χρησιμοποιεί το δρόμο και κατά την κίνηση και κατά τη στάση του. Δεύτερο, άμεσο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και δεν χρειάζονται κατά τη γνώμη μας πάρα πολλά χρήματα σε αυτό, είναι τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία επειδή ακριβώς είναι περιφερειακά μπορείς να βρεις φτηνή γη και να τα εξασφαλίσεις, παράλληλα με την αξιοποίηση της δημόσιας συγκοινωνίας, όπου εδώ δεν αξιοποιούνται τα εργαλεία που έχει ο Δήμος όσον αφορά τον έλεγχο του ΚΤΕΛ, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε μια πρόβλημα στον Καλλικράτη ότι τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ μπορεί και έχει την αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να τα ελέγχει. Έχουμε πάρα πολλά χωριά τα οποία δεν καλύπτονται συγκοινωνιακά από το ΚΤΕΛ, δεν παρεμβαίνουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και γενικώς δεν ελέγχουμε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι ένα εργαλείο για να διευκολύνει να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης πέραν του γιοταχή. Παράλληλα, θα ήθελα να ολοκληρώνετε λίγο πιο σύντομα, αναφέρομαι σε όλους, για να μπορούμε να θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Συνεχίστε, κύριε Μανουσογιάννη. Ναι, προσπαθώ. Λέω το επόμενο. Παράλληλα με τα δύο προηγούμενα, δηλαδή τα περιφερειακά πάρκινγκ και τον έλεγχο της συγκοινωνίας, το μέτρο της υποχρεωτικά εναλλασσόμενης στάθμευσης στο κέντρο της παρόδιας, στο κέντρο της πόλης, όπου έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία σταθμεύουν για 8-9 ώρες,
αν αυτό το εφαρμόσουμε και υποχρεώνουμε για 2-3 ώρες και μετά να εναλλάσσονται, αυτό μαζί με τα περιφερειακά πάρκινγκ θα βοηθήσει έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστεί κάπως και να λειτουργήσει καλύτερα το κέντρο της πόλης. Χρειάζεται ταυτόχρονα άλλη τιμολογιακή πολιτική στα πάρκινγκ του Δήμου και βεβαίως να είναι στην ευθύνη του Δήμου και όχι σε ιδιώτες. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα τουριστικά λεωφορεία. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικές εσοχές που να σταματούν εκεί, γιατί πάντα δημιουργείται ουρά πίσω τους. Και τώρα, όσον αφορά τις άλλες. Πολύ γρήγορα, κύριε Μανουσογιάννη, έχετε πάρει περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους και θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, μία φράση ακόμα. Ο περιφερειακός δρόμος οπωσδήποτε είναι απαραίτητος. Δεν είναι τώρα. Είναι λογικό ότι θέλει, εν πάση περιπτώσει, να επικαιροποιηθεί το σχέδιο και δεν μπορούμε να μαλώνουμε για το αν είναι να επικαιροποιηθεί ή όχι. Προφανώς πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανένας να τον αρνείται. Κύριε Βουρβαχάκη, έρχομαι σε εσάς και θα επεκτείνω λίγο το ερώτημα για να μην κουράζουμε για τους τηλεθεατές. Σε μια πόλη που μεγαλώνει διαρκώς, το Ρέθυμνο είναι μια πόλη που έχει μια ανάπτυξη, κανείς δεν το αφισβητεί. Πόσο εύκολο είναι να φτιάχνουμε μια πολιτική, και αναφέρομαι σε όλους, που να μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα που διαρκώς θα το συναντάμε μπροστά μας, γιατί πολύ απλά η πόλη μεγαλώνει. Οπωσδήποτε δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Και όσον αφορά τώρα το θέμα του κυκλοφοριακού, θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης του Ρεθύμνου τα τελευταία χρόνια. Και γίνεται οξύτερο με την πάροδο του χρόνου. Το Ρέθυμνο έχει γίνει μία αφιλόξενη πόλη για τους κατοίκους του όσον αφορά τη λειτουργικότητά του. Οι κάτοικοι δύσκολα βρίσκουν θέσεις στάθμευσης για να παρκάρουν. Υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρεση στους δρόμους. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει διανυχθεί καμία κεντρική αρτηρία στην πόλη μας. Η κυκλοφορία γίνεται με τρεις παράλληλους δρόμους, τη Λεωφόρο Κουντουριώτου, τη Μουάτσου και τον παραλιακό δρόμο. Και οι προτάσεις που κάνουμε εμείς ως Ρέθυμνο Ενεργοί Πολίτες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι πρώτον η υλοποίηση. Η μονοδρόμηση της Κουντουριώτου δεν βοήθησε. Ορίστε. Η μονοδρόμηση της Κουντουριώτου δεν έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια. Βοήθησε, αλλά έχουμε περιοριστεί, όλη η διαδικασία έχει περιοριστεί σε αυτούς τους τρεις δρόμους, όλη η κυκλοφοριακή, γίνεται όλη η κυκλοφορία της πόλης. Οι προτάσεις δικές μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, του κυκλοφοριακού προβλήματος, είναι πρώτον η υλοποίηση του νότιου περιφερειακού άξονα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα τμήμα του δρόμου αυτού και είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι πρώτες απαλωτριώσεις, ούτως ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και να ανακουφιστεί έτσι κυκλοφοριακά η πόλη μας. Ένα δεύτερο μέτρο είναι στις γειτονιές να γίνουν έργα με σκοπό να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης. Τρίτο μέτρο είναι η δημιουργία στις τρεις εισόδους της πόλης, νότια, ανατολικά και δυτικά, θέσεις πάρκινγκ. Η δαπάνη αυτή μπορεί να καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο είτε σε ακίνητα του Δήμου είτε σε ακίνητα που θα αγοράσει ο Δήμος, και οι χώροι αυτοί θα λειτουργήσουν ως χώροι park and ride. Άλλο μέτρο είναι η οργάνωση μιας λειτουργικής αστικής συγκοινωνίας, γιατί μέχρι σήμερα δυστυχώς η εξυπηρέτησή μας με τα αστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν παρέχει μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική του αυτοκινήτου λύση. Άλλη πρότασή μας είναι να γίνουν διανοίξεις δρόμων στις συνοικίες με σκοπό τη σύνδεση των συνοικιών μεταξύ τους, η δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, όπου οι μαθητές θα μπορούν υπεύθυνα να πληροφορηθούν για θέματα κυκλοφορίας και οδήγησης, και τέλος πρέπει να προχωρήσουμε σε σήμανση όλων των οδών της πόλης με νέα ευδιάκριτα σχήματα σήμανσης των οδών και των διαβάσεων. Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλάκη, ένα λεπτό, γιατί. Ναι, μου ζητήσατε το λόγο. Ναι, άκουσα πράγματα που νομίζω ότι ούτε κοστολογήθηκαν ποτέ, ούτε είπαμε όλη την αλήθεια στον κόσμο. Πρώτον, σε ελεύθερους χώρους, επί των ημερών μου, εξαγοράστηκε ιδιοκτησία Φραγάκη. Είναι 10 στρέμματα, το μπορούσε να γίνει κάλλιστα ένα περιφερειακό πάρκινγκ. Το προορίζουμε γι' αυτό. Απ' έξω είναι η στάση του ΧΤΕΛ. Ουδής το χρησιμοποιεί, ούτε καν η γειτονιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα νοοτροπία τα πράγματα. Στον Άγιο Γιώργο τον Πεταλιώτη αγοράσαμε άλλη ιδιοκτησία. Στο ρέμα Σινατσάκι εξαγοράσαμε με χρήματα που δεν ήταν το δημοτών μας όλη αυτή τη μεγάλη τεράστια πλατεία και διατίθεται δωρεάν
για πάρκινγκ. Και γενικά δεν έχουμε αφήσει επί των ημερών μας ουδεμία ιδιοκτησία να ξαναγίνει, αν θέλετε, οικόπεδο, ενώ προβλεπόταν κάτι άλλο. Η πόλη μας, όπως είναι σήμερα οι προδιαγραφές της, σύμφωνα με τα σύγχρονα χωροταξικά μοντέλα, ήταν για 18.000 κατοίκους. Εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και αν δεν πάμε πραγματικά σε εφικτές λύσεις, λένε για αποζημιώσεις. Δεν μου είπαν όμως από πού είναι τα λεφτά αυτά. Εγώ είπα 5,5 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια μόνο του Δήμου. Χώρια τα χρήματα που πήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών, άλλο 1,5 εκατομμύριο, 2-7 εκατομμύρια. Υπάρχει τέτοιο ισοζύγιο γης, να το ξέρω. Αν τα εισέπραξε ο Δήμος. Δεύτερον, εμείς είμαστε η πόλη που συμμετέχει στο Civitas Destination. Αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες για να πάμε στο αύριο, αυτό που η Ευρώπη σχεδιάζει. Αν προσπαθούμε με υλικά και συνταγές του χθες, ότι εγώ θα μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και θα παρκάρω όπου θέλω και όποτε θέλω, και μας ενοχλούν πια τα μεγάλα πεζοδρόμια, που είναι το δείγμα πολιτισμού και, αν θέλετε, της υπεροχής της πόλης μας έναντι όλων των άλλων, τότε μάλλον μιλάμε για μια νοοτροπία που, δόξα τω Θεώ, δεν μου ανήκει και ελπίζω και οι συμπολίτες μου να μην την ασπάζονται. Το 6. Τι λέγαμε? Ήταν τότε η χρηματοδότηση σουφλιά στον τότε δήμαρχο, τον κύριο Αρχοντάκη. Τη μελέτη την κάνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο την ξεκίνησε, έκανε λάθος προδιαγραφές, την παγώσανε. Τον περιφερειακό. Βεβαίως. Mm-hmm. 6 χρόνια είναι παγωμένη. Απορροφήσαν οι μελετητές τα χρήματα μόνο να κάνουν τοπογραφικές εργασίες. Και ας μας πούνε ποιοι ήταν αυτοί οι μελετητές, και τώρα πήγαν να κάνουν κάτι τερατουργήματα και λαδογέφυρες του εθνικού δρόμου, και αυτό το θεωρούμε ότι εμείς φυσικά δεν το επιτρέψαμε και αντιδράσαμε. Το τεχνικό επιμελητήριο συμφωνεί με εμάς. Με όλα τα άλλα που ακούσατε, δεν συμφωνεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα για να πάμε στη... Καταρχήν είναι αναλυθές ότι δεν συμφωνεί το τεχνικό επιμελητήριο. Απολύτως αναλυθές. Καθόλου αναλυθές. Απολύτως και αναλυθές. Ήμουν παρόν στην εδίαση. Εσείς παρακολουθήσετε μέσω τηλεφώνου από τη Μήλο. Αλλά εγώ ήμουν εκεί στη διαδικασία. Βεβαίως. Εγώ ήμουν παρόν στη διαδικασία. Εσείς λείπατε. Από τηλέφωνο της Μήλο ακούγατε. Συσκέψεις. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Βγάζετε τον παλιό καλό σας σε αυτό. Μέσα στην θερινή περίοδο, δεν νομίζω πια. Στη θερινή περίοδο που όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν με τις οικογένειές τους για 5 μέρες να ξεκουραστούν, κύριε Μαρινάκη, μη μου κουνάτε το δάχτυλο, ότι έλειπα από τον τόπο μου. Όχι, λείπατε, να το κλείσουν. Λείπατε, αυτό. Όχι, μου... Έγινε λοιπόν σύσκεψη στο τεχνικό επιμελητήριο το προηγούμενο διάστημα. Οι θέσεις επικαιροποιήθηκαν και δεν αναφέρει πουθενά αυτό το οποίο επικαλείται ο κύριος Μαρινάκης. Σας διαψεύδω και θα ζητήσω από το τεχνικό επιμελητήριο να τοποθετηθεί. Διαψεύδετε τον εαυτό σας. Γιατί, όχι, προς λοιπόν, Θεού. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Υπόθηκαν απίστευτα πράγματα πάλι. Μας θυμήσατε τον παλιό καλό σας σε αυτό. Οικόπεδο Φραγάκι, ανακύκλωση. Πότε το κάνατε πάρκινγκ, το κάνατε χώρο στάθμευσης? Δεν είναι. Ονειρεύεστε να το κάνετε. Δεν είναι, το εμποδίζει κανείς. Το έχετε βγάλει από το 2006. Ότι θα κάνετε περιφερειακά πάρκινγκ, δεν έχετε κάνει πουθενά. Αυτό είναι δεδομένο. Πείτε μου την πρότασή σας στο Συμβούλιο που δεν τη δέχτηκα. Την πρότασή σας φέρτε μου. Φέρτε μου την πρότασή σας. Δεν έχετε αφήσει καμία πλατεία να επιστρέψει σε ιδιοκτήτη. Υποσχεθήκατε στους κατοίκους της παλιάς πόλης ένα πνεύμονα πρασίνου έχει, το οποίο θα το κάναμε πλατεία βάσει σχεδίου πόλεως. Τους φωνάξατε και τους είπατε το παίρνω πίσω. Θα το αφήσω οικόπεδο. Εσείς πρόσφατα. Τι λέτε? Αυτό που ξέρετε, αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια να συμβεί αυτό. Απλά θα πούμε κάποιες αλήθειες. Όχι, λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα και είναι διαρκή συνειδιά σας. Διαρκή συνειδιά σας. Είναι το περίκλειστο οικόπεδο στην παλιά πόλη. Επέκταση σχεδίου πόλεως, κύριε Δασκαλάκη. Περίκληση, δεν έχει καμιά δυνατότητα. Και δεν το ξέρετε αυτό, κύριε Μαζογιάννη? Για ποιο τον κύριο Νίνο, λοιπόν. Λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι θα ανατρέψει το ισοζύγιο το αρνητικό για τον τόπο. Πώς θα το ανατρέψει? Μπλοκάροντας τις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως, πώς θα τα ανατρέψουμε? Mm-hmm. Κάνατε κάποια απολωτρίωση να δώσετε χώρο οικοπεδοποιημένο σε πράσινο? Mm-hmm. Δηλαδή πανηγυρίζουμε και είσαστε επέραστε πραγματικά ότι δεν μετατράπηκε καμία πλατεία, που ούτε αυτό ισχύει από ό,τι αποδείχτηκε. Σας είπα, το οικόπεδο στην παλιά πόλη. Την πλατεία σας σχεδίου. Είναι πλατεία για να γίνει πάρκινγκ αυτό? Δεν είπα εγώ να γίνει πάρκινγκ, πλατεία είπα. Γιατί δεν είναι πλατεία? Μα τι λέτε τώρα? Ή δεν υποσχεθήκατε στους κατοίκους? Να πείτε, θα γίνει πλατεία? Λοιπόν, κύριε, δεσμευόμαστε απόψε ότι θα γίνει πλατεία, κύριε Μαρινάκη? Καταρχήν αυτή τη στιγμή γίνεται ένα αλυσβερής ερωτήσεων ο ένας τον άλλον. Είναι ο πνεύμονας της παλιάς πόλης και δεν μπορεί κανείς παρά μόνος εκλογών να παίζει έτσι. Λοιπόν, άλλοι παίξαν με το θέμα αυτό. Κλείνω με τον περιφερειακό.
Ένα παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω για να αποδείξω πώς ξέρει να καπηλεύεται τις ξένες ιδέες ο Δήμαρχος. ΤΑΔΕΦ Γιώργος Μαρινάκης, 8 Εβδόμου του 2006. Όταν εγώ λέω από το χειμώνα ότι η πρώτη προτεραιότητα της πόλης είναι ο περιφερειακός δρόμος, γιατί σε αυτόν στηρίζεται και η κυκλοφοριακή μελέτη και γενικά η ανάσα της πόλης, εκείνος καν δεν μιλούσε. Και τώρα τάχα κάνει να μπαράζει δηλώσεων ότι βρήκε το σουφλιά, εξασφάλισε ένα εκατομμύριο για τη μελέτη του περιφερειακού. Αυτό καταρχήν είναι ομολογία άμεση και μάλιστα χρησιμοποιείται από χαιρήματα που είχα χρησιμοποιήσει εγώ. Αυτός ο περιφερειακός δρόμος έχει σχεδιαστεί από το 1986. Είπατε τότε, κύριε Μαρινάκη. 20 χρόνια πέρασαν, έκανε 4 τετραετίες δήμαρχος και ακόμα λέει ότι δόθηκε προφορική υπόσχεση και θα δοθούν τα χρήματα για τη μελέτη. Και λέτε το απίστευτο τότε. Δεν χρειάζεται όμως καμία μελέτη. Αυτός ο δρόμος είναι αστική οδοποιία και προκύπτει από τις εισφορές των κατοίκων. Μελέτες χρειάζονται μόνο δύο μάλιστα συγκεκριμένα τεχνικά έργα. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, ναι, τελειώνω. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω. 20 οικοδομικά τετράγωνα είναι, 15 από αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς να γίνει καν μελέτη. Μάλιστα. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Όχι, βέβαια, λέει ψέματα, σας λέω. Έχω κάνει το 1 τρίτο του περιφερειακού δρόμου. Βεβαίως, το πληρώσαμε εμείς. Εμείς το πληρώσαμε. Εμείς το πληρώσαμε. Όσοι υπερβολιανοί ξέρουν ποια κομμάτια έχουν ανοίξει και με ποια νούδα πάνε. Λοιπόν, κύριε, νομίζω έχει καταστρέφει απολύτως σαφές το τι συμβαίνει. Ζητήσατε το λόγο πολύ γρήγορα, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εμένα δεν με ενοχλούν τα μεγάλα πεζοδρόμια, με ενοχλούν τα μακριά στενά. Συγγνώμη, άλλο λέω, κύριε Νίνο, και σε παρακαλώ με διακόπτη. Λοιπόν, με ενοχλούν τα μακριά στενά. Είχαμε ένα στο Ρέθυμνο, τώρα τα κάναμε πολλά. Η δυσαναλογία αυτή είναι που ενοχλεί. Όπου είχαμε το περιθώριο, τα κάναμε. Τι εννοείται τα μακριά στενά, αναφέρεσαι στο μακρύ στενό. Αναφέρομαι ότι δια των πεζοδρομίων του μισού δρόμου του κάναμε, χαριτολογώντας το λέω, μακρύ στενό. Και καταργώντας κάποιες αναλογίες. Είτε στην παραλιακή, είτε αλλού, όπου η αναλογία πεζοδρομίου και δρόμου είναι πολύ δυσανάλογη, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο που ήθελα τι να πω. Τι εννοείται, είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο, για να το κατανοήσω. Προσπαθώ να. Ο δρόμος θέλεψε πάρα πολύ. Και σε περιοχές που δεν έχουμε κόσμο να περπατά στα πεζοδρόμια. Αν δει κανένας, ας πούμε, στα Μισίδια, στο τέταρτο γυμνάσιο απ' έξω, περπατάει ένας άνθρωπος στις δύο ώρες. Κάναμε λοιπόν πολύ φαρδί πεζοδρόμιο και στο δρόμο τα οχήματα με το ζόρι κυκλοφορούν. Ναι, απλά αυτό ακούγεται και λίγο ρατσιστικό προς τους πεζούς. Γιατί επειδή την χάνει να περνάω και από την περιοχή των Μυσηρίων, νομίζω ότι κάθε σύγχρονη πόλη, και δεν αναφέρω μόνο στο Ρέθυμνο, πρέπει να έχει ένα δίκτυο πεζοδρομίων. Προφανώς. Είναι σημαντικό αυτό. Προφανώς. Αυτό όμως που πάνω κάτω χρειάζονται. Δεν μάλιστα έχω εγώ κανένα ρατσισμό. Άρα θεωρείτε ότι όχι θεωρώ, το ρατσιστικά το βάζω σε εισαγωγικά. Δεν το λέω ως η αντιπαράθεση μεταξύ πεζού και οδηγού είναι λάθος, διότι αυτός που αυτή τη στιγμή είναι πεζός σε λίγο είναι οδηγός και το ανάποδο. Μάλιστα, το κατανοήσαμε. Λοιπόν, πληροφοριακά ότι η πλατεία Βογιατζάκη είναι περίκλειστη. Βεβαίως. Όντως δεν προσφέρεται για, για πάρκινγκ. Δηλαδή, υπάρχει γιατί ένα θέμα με τους κατοίκους της παλιάς πόλης. Όχι, όχι, μια πόλη. Είδε την αλήθεια αυτή με εγώ το λέω πληροφοριακά. Μισείτε την αλήθεια, κύριε Νένο. Διότι υπάρχει καταπάτηση από ιδιώτη τη εισόδου που προέβλεπε. Και με τους κατοίκους και πάρκινγκ. Αφού τα λέτε, να τα πείτε όλα. Και τι έκανε ο Δήμος γι' αυτό. Κύριε, πρέπει να πάω σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Να γίνει κόπεδο, θέλετε. Α, να γίνει πλατεία. Να γίνει πάρκινγκ αυτό. Είπα εγώ να γίνει πάρκινγκ. Γιατί το καταργήσουμε από πλατεία ή από πράσινο. Από την όλη ιστορία δεν βγαίνει ένα το θέμα που θα γίνει. Και όχι, αυτό πάρα πολύ το όλο το θέμα του κυκλοφοριακού. Αν μπούμε στη λογική να εστιάζουμε στον περιφερειακό και σε τρεις κάθετες διανοίξεις. Δεν είναι αυτό το νόημα, ούτε είναι αυτή η έκταση του κυκλοφοριακού προβλήματος αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, κύριε, θα πάω σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε. 11 ακριβώς, εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής, να σας ευχαριστήσουμε ομολογουμένως για τη μεγάλη συμμετοχή σας και με μηνύματα και με ερωτήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν όλα τα ερωτήματα. Όμως ευχαριστώ γιατί πραγματικά πολλά από τα θέματα που τέθηκαν όσον αφορά την κυκλοφοριακή καθημερινότητα του Ρεθύμνου τα έχετε θέσει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Ας με συγχωρήσετε, γιατί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το σύνολο των ερωτημάτων είτε από τα email, είτε από το τηλεφωνικό κέντρο και τα social media. Θέλω να ανοίξουμε λίγο το θέμα της καθημερινότητας, το θέμα της καθαριότητας, με συγχωρείτε, το ζητάτε και εσείς. Θα ανακατέψω λίγο, κύριε, την τράπουλα. Για να μην υπάρχουν παράπονα, θα πάω στον κύριο Βουρβαχάκη αυτή τη φορά, όπως κάνουμε σε κάθε τηλεμαχία. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βουρβαχάκη. Θέλω τη δική σας πρόταση για την καθαριότητα. Ο λαός λέει ότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα που πάντοτε στα ένα-δύο που θέτουν οι τηλεθεατές, είτε σε ρεπορτάζ είτε σε ζωντανές εκπομπές, είναι και η καθαριότητα. Η δημοτική μας παράταξη, κύριε Δασκαλάκη, υποστηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Ο Δήμος, αντί να εκχωρεί σε ιδιώτη μέρος της αποκομιδής, θα μπορούσε να κάνει χρήση των διατάξεων του νόμου 4479 και να στελεχώσει τις υπηρεσίες καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η δημοτική μας παράταξη για την καθαριότητα έχει στις προτεραιότητές της τον εξυγχρονισμό των απορριμματοφόρων με βάρος τους κινητούς σταθμούς μεταφόρτωσης, την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων σάρωσης, ακτοκαθαριστήρων, πλυντηρίων κάδων κλπ. Ανακοίνωση ενός τετραψήφιου αριθμού, όπως παραδείγματος χάρη 1100, όπου χωρίς χρέωση οι δημότες θα μπορούν να αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην αποκομιδή και συνεργείο άμεσης επέμβασης του Δήμου να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις σε αυτά τα θέματα. Τέταρτη πρότασή μας είναι η υπογειοποίηση των κάδων σε όλη την παραλία και στην παλιά πόλη. Και τελευταία πρότασή μας είναι η άμεση καθαρισμή όλων των φρεατίων ομβρίων υδάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Κρεβετζάκη, την δική σας πρόταση για την επόμενη τετραετία. Θα ξεκινήσω και συγγνώμη αν χαλάω λίγο τη σούπα, γιατί δεν έχω μπει στη λογική της σύγκρουσης. Να πω, επειδή το παρακολουθώ στεναρά, ότι είναι ένας τομέας σταθερά τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο, ραγδαία εξελισσόμενος, ξεκινώντας από τον κύριο Αντώνη Λιοντάκη, της θητείας του κυρίου Αρχοντάκη, συνεχίζοντας με τον κύριο Τάσο Παπαδουράκη και μετά τον Τάσο Συριανόγλου. Είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Θα επιλέξουμε εμείς, αν θέλουμε, περισσότερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Έχω κάποιες εστάσεις όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης στην παλιά πόλη που γίνεται στην πηγή. Θα θέλει μια διαρκής επικαιροποίηση. Το βασικότερο για μένα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν έχει τεθεί στην όλη ιστορία μέχρι στιγμή στην προεκλογική περίοδο, δεν είναι τόσο το θέμα της αποκομιδής, αλλά θεωρώ ότι το Ρέθυμνο έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης σκουπιδιών στο σύνολο του νομού, να ξεφύγουμε από τους σταθμούς μεταφόρτωσης και να περάσουμε και από το στάδιο του χιτή-χιτά, η οποία είναι ξεπερασμένη. Και επειδή θέτεται το σταθμό, συγγνώμη που σας διακόπτω, το σταθμό μεταφόρτωσης, έχουμε και κάποιες δεδομένες αντιδράσεις στον Δήμο του Ρεθύμνου όσον αφορά τη μεταφορά του σταθμού στην περιοχή Τρία Μοναστήρια. Εκεί υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πολύ ζεστά το επαναφέρει διαρκώς το θέμα και μάλιστα δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και δικαιολογημένα. Για μένα δικαιολογημένα, είναι μέσα στην περιοχή ανάπτυξης της πόλης του Ρεθύμνου προς τα νότια. Είναι μια διέξοδο της πόλης. Εγώ, εάν με τη λογική ότι είναι κάτι το οποίο θα ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θεωρώ πως δεν ισχύει. Στην Ελλάδα το προσωρινό γίνεται μόνιμο. Θα πρέπει για μας η διεκδίκηση να άρα είναι ξεκάθαρη. Άρα εσείς απορρίπτετε την μεταφορά του σταθμού στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι, και νομίζω θα έχετε πρέπει, πρόταση θα για πρέπει, το μπορεί να πάει ο σταθμός μεταφόρτωσης. Η άποψη είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή στα πλαίσια τα αναπτυξιακά για το διευρυμένο Δήμο να τεθεί το θέμα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποκομιδής, διαχείρισης απορριμμάτων. Μάλιστα. Είμαστε στη φάση, και δεν αναφέρουμε μόνο για τα σκουπίδια και για το κυκλοφοριακό, όπου αν δεν μπούμε στη λογική, η επόμενη τετραετία, η οποία θα είναι μεταβατική, να κάνουμε πολύ μεγάλα άλματα, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι τα σκουπίδια, να μείνουμε στάσιμοι και να συζητάμε συνέχεια για τα ίδια θέματα. Κύριε Μανουσογιάννη, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι με τα Τρία Μοναστήρια. Θέλω και τη δική σας πρόταση, επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές το ζητούν επιτακτικά. Καταρχήν, για τα Τρία Μοναστήρια, εμείς έχουμε βγάλει ανακοίνωση από τις μέρες και ξεκαθαρίσαμε ορισμένα πράγματα. Όμως, να πιάσουμε το ζήτημα από την αρχή. Το πρόβλημα των σκουπιδιών, της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είναι γνωστό, συνδέεται με την υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας μας πριν απ' όλα, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δυστυχώς όμως, ο τομέας αυτός, και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτό, έχει γίνει ένας τομέας σύγκρουσης συμφερόντων, όπου ανταγωνίζονται διάφορα συμφέροντα για το πώς θα απομυζούν τα ανταποδοτικά, τα τέλη που εισπράττονται από τους δημότες
και επίσης και μια σειρά άλλες επιχορηγήσεις που υπάρχουν. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό και μάλιστα έχουμε στο Δήμο τώρα και ιδιωτικοποιημένο τομέα της καθαριότητας, έχουμε και το ΣΜΑ που ξεκινάει με ιδιωτικοποίηση και ο ΣΜΑ, όχι λειτουργώντας από τον ίδιο το Δήμο. Σε αυτά είμαστε αντίθετοι. Πέρα από το ζήτημα της χωροθέτησης του ΣΜΑ που είναι υπαρκτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεγαλύτερες, πώς το λένε, ανησυχίες ακόμα δημιουργεί κάθε τομέας ο οποίος σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο παραδίδεται σε ιδιωτικά συμφέροντα και εμείς είμαστε αντίθετοι. Να συμπληρώσω το εξής, ότι πρώτον υπάρχει ανάγκη εξοπλισμού της υπηρεσίας για να γλιτώσουμε από εργολάβους. Ένα πλυντήριο κάδων, για παράδειγμα, που έχουν τώρα δήμοι όπως η Γόρτινα, το Κιλελέρ, και ο Δήμος Ρεθύμνου δεν έχει. Ή τα τέσσερα αυτοκινητάκια της αποκομιδής στην παλιά πόλη που όλα και όλα κοστίζουν 80.000 ευρώ. Έχουμε κοντά 4,5 εκατομμύρια πλεόνασμα στην καθαριότητα και δεν αγοράζουμε για να μπορούμε με δικά μας μέσα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μόνο υποχρεωνόμαστε σε συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες που τις πληρώνουμε κάθε χρόνο 1.600 περίπου, τόσο θα τις πληρώνουμε από εδώ, με υπερκοστολογήσεις που τις τονίσαμε και τις δημοσιεύσαμε και δεν τις συζητούμε. Λοιπόν, μια δουλειά την οποία ο Δήμος θα μπορούσε να την κάνει κατά τις δικές μας εκτιμήσεις που πατάνε σε συγκεκριμένα ντοκουμέντα κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσαμε αυτά τα λεφτά και τους δημότες μας να ξαλαφρώνουμε και να βελτιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών που κάνουμε. Συν το γεγονός, και τελειώνω με αυτό, ότι όλος ο τομέας της ανακύκλωσης πρέπει πρώτον να στηριχτεί στη διαλογή στην πηγή, γιατί τώρα υπάρχουν προβλήματα σε αυτό και τι γίνεται μετά τη διαλογή στο σπίτι. Λοιπόν, και δεύτερον, να φύγει από την ιδιωτική εκμετάλλευση, διότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να τροφοδοτεί το σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Νίνο, έρχομαι σε εσάς και θα επιμείνω στο κομμάτι στα Τρία Μοναστήρια και στο σταθμό μεταφόρτωσης. Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το κομμάτι έχετε συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή. Σωστά. Εννοείται στη χωροθέτηση. Στη χωροθέτηση. Στην αναγκαιότητα. Στη χωροθέτηση και στην αναγκαιότητα. Έχουμε συμφωνήσει, αλλά έχουμε επίσης στυλιτεύσει το γεγονός ότι η κατασκευή του ΣΜΑ έχει αργήσει πάρα πολύ. Η Δημοτική Αρχή Μαρινάκη έχει χωροθετήσει το 2013 το συγκεκριμένο σημείο για την κατασκευή του ΣΜΑ. Μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων που κατέληξαν στο να έρθει ο ΕΣΔΑΚ, ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης και θα δημοπρατήσει και το έργο και κάνει και τη μελέτη για την κατασκευή του ΣΜΑ, διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι είχαν δίκιο σε πάρα πολλές αιτιάσεις και ενστάσεις τους. Το δημοτικό σύστημα όταν. Εννοείται έχει... στους κατοίκους στα Τρία Μοναστήρια. Στα Τρία Μοναστήρια. Άρα αυτό, και συγγνώμη, βοηθάω για να γίνει πιο κατανοητό. Άρα ουσιαστικά κάνετε ένα βήμα πίσω, και δεν είναι μομφή το ερώτημα, στον τρόπο που είχατε αξιολογήσει το συγκεκριμένο χώρο. Προσέξτε. Έχετε, ας πούμε, επανακαθορίσει την άποψή σας για έναν άλλο χώρο. Από εμάς. Αξιολογήθηκε από κάποιους άλλους που φέρουν και την ευθύνη αυτής της επιλογής. Προσκόμισαν οι ίδιοι κάτοικοι. Αναφέρομαι στην πρότασή σας, γι' αυτό το βοηθάω. Την πρότασή μας τι εννοείται? Αναφέρομαι στην δική σας πρόταση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τη χωροθέτηση. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο. Σημαίνει ότι αυτό, λοιπόν, έχετε μια αλλαγή πλεύσης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Δεν υπάρχει καμία μετατόπιση ούτε αλλαγή πλεύσης όσον αφορά την αναγκαιότητα της ύπαρξης ΣΜΑ. Και η κριτική μας για την καθυστέρηση υφίσταται. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε είναι ότι η χωροθέτηση, γιατί όταν ένα σύστημα αποφασίζει, είναι δεδομένο, ή αυτό πρέπει να ισχύει τέλος πάντων, ότι έχει λάβει υπόψη του όλες τις ειδικές συνθήκες και έχει λάβει τις αδειοδοτήσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Στην επίσκεψη και την αυτοψία που έγινε με τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ και κλιμάκιο μηχανικών που επισκέφτηκαν την περιοχή, διαπιστώθηκε ότι ούτε το έγγραφο από την αρχαιολογία ήταν το οποίο βάσει το οποίο χωροθετήθηκε και αδειοτήθηκε ο χώρος ήταν ακριβές, ούτε η κυκλοφοριακή σύνδεση είχε ληφθεί υπόψη, παραθυράκι χρησιμοποιήθηκε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε, όταν βλέπουμε ότι κάτι έχει συμβεί με λάθος δεδομένα, πρέπει να το διορθώνουμε. Επίσης ήταν ή το ασφαλές το γεγονός ότι δεν είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο χώρο, άρα μετατοπίζοντας την εγκατάσταση σε κάποιον άλλο καταλληλότερο χωρικά, εννοώ χωροταξικά χώρο, δεν κινδυνεύουν να χαθούν τα χρήματα. Θα διακόψω. Άρα ουσιαστικά έχετε ένα πλαίσιο ή ένα σχεδιασμό
για έναν διαφορετικό χώρο όσον αφορά τη μεταφορά του σταθμού μεταφόρτωσης. Ζητήθηκε από τον κύριε Δασκαλάκη το εξής απλούστατο. Από τη Δημοτική Αρχή, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, από το Δήμο Ρεθύμνης, να υποδείξουμε ένα χώρο επιφάνειας δύο στρεμάτων που να πληρεί τις προδιαγραφές όλες και εκεί να χωροθετηθεί. Μαθαίνω ότι υπάρχει μία πρόταση κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΡ. Δεν είμαι απολύτως σύμφωνος για αυτό το σημείο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποφασίσω τώρα. Μετά τις εκλογές, αυτό το πράγμα θα πρέπει να διερευνηθεί με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Για να κλείσω την τοποθέτησή μου για την καθαριότητα γενικά. Θεωρώ και εγώ ότι αν κάποιος ξεπεράσει τα προβλήματα μόλυνσης της ευρύτερης περιοχής της νυν Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, πρώην Δήμου Αρκαδίου, η οποία έχει διαχρονικά ταλαιπωρηθεί από τη χωροθέτηση του Χιτά στο Αμάρι, και της ευρύτερης περιοχής του Μαρουλά, που η αποκατάσταση του τότε Χιτά ακόμα ταλαιπωρεί την περιοχή με τα στραγγίδια, που η διαχείρισή τους δεν είναι αυτή η οποία απαιτείται για την περιοχή, όσον αφορά την περιβαλλοντική αντιμετώπιση του θέματος, θεωρώ ότι το μεικτό σύστημα, το οποίο έχει επιλεχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Μαρνάκη και το συνέχισε από τον κ. Αρχοντάκη, νομίζω ότι είναι το βέλτιστο και μπορούμε με βελτιωτικές ενέργειες να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων που διαθέτει ο Δήμος Ρεθύμνης. Δεν έχουμε προχωρήσει τη δημιουργία πράσινων σημείων, δεν έχουμε προχωρήσει τη διαλογή στην πηγή. Κάναμε κάποια βήματα μετά και από δικές μας πολύ έντονες πιέσεις όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, γιατί υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα. Γιατί για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο Δήμος με το υφιστάμενο προσωπικό και τα οχήματα τα οποία διέθετε, έκανε τις μεταφορές προς το Χιτά Αμαρίου με υπέρβαρο, μία μισή φορά το επιτρεπόμενο φορτίο των αυτοκινήτων. Πρέπει αυτά να διορθωθούν άμεσα, δεν μπορούν να συνεχίσουν ούτε να διακινδυνεύουμε τους εργαζόμενους, ούτε να προκαλέσουμε ατύχημα, ούτε να αμολύνουμε λόγω της υπερφόρτωσης των αυτοκινήτων τους οικισμούς μέσα από τους οποίους διέρχονται για να φτάσουν στο Χιτά Αμαρίου. Σας στρεσάρω λίγο, αλλά προσπαθώ να ολοκληρώνετε σε πιο σύντομες τοποθετήσεις. Δεν είναι μόνο για εσάς αυτό, κύριε Νίνο, αφορά και τους πέντε. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Δήμαρχε. Πριν από περίπου τρεις μήνες είχαμε μια συνέντευξη στα πλαίσια του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού και σας άκουσα να λέτε ότι η καθαριότητα είναι ένα προσωπικό στοίχημα και ότι μέσα σε αυτή την πενταετία καταφέρετε να κάνετε πράγματα. Θέλω έναν γρήγορο απολογισμό. Ναι. Θέλω όμως να σταθούμε και σε αυτό με το σταθμό μεταφόρτωσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και βλέποντας και τα μηνύματα των τηλεθεατών, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα τρία μοναστήρια, γιατί ζητούν από εσάς μία πρόταση. Γιατί σε μία πόλη όπως το Ρέθυμνο, ο σταθμός μεταφόρτωσης θα μπορούσε να πάει σε 4-5 διαφορετικά σημεία. Και να υποθέσω ότι σε αυτά τα 4-5 διαφορετικά σημεία θα υπήρχαν οι ανάλογες αντιδράσεις. Η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί υποδειγματικά. Το μεικτό σύστημα είναι μια ασφαλής, αν θέλετε, δικλίδα για την καλή λειτουργία της καθαριότητας στο Ρέθυμνο. Πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες ότι ούτε καν η υπηρεσία δεν τολμά να διεκδικήσει το μερίδιο να καθαρίζει την παλιά πόλη, το ιστορικό κέντρο, στο οποίο γίνεται αποκομιδή 4 φορές την ημέρα, κατά την τουριστική περίοδο, με πολλή ένταση, με εξειδικευμένο εξοπλισμό και με άλλα κοστολόγια. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα κάθε φορά γίνεται. Ο κ. Μαζογιάννης και έχει, αν θέλετε, το δικαίωμα από την οπτική γωνία ότι όλα πρέπει να είναι κρατικά και δημόσια, να τα βλέπει εύκολα. Εγώ ξέρω ότι με το μολύβι και το χαρτί δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί του. Όπως ξέρω ότι η καθαριότητα του Δήμου Ρεθύμνης κόστιζε πριν από ένα χρόνο 1.900, το έχουμε ανεβάσει το κόστος στο 2.700 και υπάρχει ενώ του δημόσιου τομέα και αν θέλουμε να το πάμε παραπέρα, μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά σημαίνει δημοτικά τέλη για τους δημότες. Μην κοροϊδευόμαστε. Και δεν γίνονται έτσι εξοικονομήσεις όπως διατείνονται κάποιοι, ούτε είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ένα σύστημα το οποίο το δικό μας, το δημοτικό σύστημα δουλεύει, ο εργαζόμενός μας 6,5 ώρες μαζί με το χρόνο που πάει και επιστρέφει από τη δουλειά του, δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον άλλο που δουλεύει 8 ώρες και μπορεί να έχει και ελαστικό ωράριο και ανοιχτό ωράριο και νυχτερινό και όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε, ούτε καν υπερορία δεν προβλέπεται. Την υπηρεσία τη δουλεύουμε με τρόπο, αν θέλετε, υποδειγματικό. Οι αποκομιδές γίνονται σε ώρες
Η πρώτη γίνεται τα ξημερώματα για να μην ενοχλούμε τη λειτουργία της πόλης και η άλλη το μεσημέρι. Το δε τουριστικό κέντρο, σας λέω, όλο το καλοκαίρι γίνεται με επανειλημμένες επισκέψεις, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση επισκεψιμότητας. Σε όλα τα άλλα υπόλοιπα θέματα, στην ανακύκλωση ρούχων, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικού, ο Δήμος Ρεθύμνης είναι από τους κορυφαίους δήμους σε αποδόσεις. Κρίμα που δεν έχω μαζί μου τα χαρτιά. Αγοράσαμε 4 απογρηματοφόρα μέσα σε τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει συν 800.000. Συνολικά φέτος διαθέσαμε 1.200 για αγορά νέων μηχανημάτων για την καθαριότητα. Εγώ δεν κατανοώ πώς ένας δήμος που χρωστούσε 30 εκατομμύρια μπορούσε να αγοράζει μηχανήματα. Και αναμένουμε και ένα καινούριο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα μας δώσει και άλλα πραγματοφόρα. Δηλαδή, τον εξυγχρονισμό του στόλου τον κάνουμε. Την επισκευή όπου μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στα υφιστάμενα, το κάνουμε. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα η καθαριότητα και νομίζω Θέλω να πάμε στο κομμάτι. Θα πάω για τρία μοναστήρια. Στα τρία μοναστήρια δεν μπορεί να μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε γρήγορα το ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ χωροθετημένος είναι εκεί. Τότε πραγματικά η περιοχή. Ποιος τον χωροθέτησε? Λοιπόν, όχι η δικιά μου δημοτική αρχή. Οι αποφάσεις παρθήκανε ομόφωνα το 2013, αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, χωρίς ποτέ κανείς σε όλη τη διαδρομή να αντιλέξει ως προς την τοποθεσία. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν αποφάσεις του 3, του Δημοτικού Συμβουλίου, του 6 και μετά επέκεινα. Τον κύριο Δασκαλάκη, σαν μελετή του Γουπουσού, δεν τον έβαλε δικιά μου δημοτική αρχή. Εμείς αποδεχτήκαμε μια πρόταση, διότι εγώ δεν είμαι τεχνικός ή μηχανικός να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν κάποια θέματα ειδικότερα. Κακός ή καλός είναι εκεί. Τώρα λοιπόν επίσης είμαστε υποχρεωμένοι και χαίρομαι που ο Υπουργός έβγαλε αυτήν την εξαγγελία να πάμε στα τοπικά χωρικά σχέδια, τα του Χουσού τα λεγόμενα. Όποιος μα κάνουμε θα πρέπει να είναι συμβατός με τις χρήσεις γης. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας φυτρώνω εδώ ένα ΣΜΑ ή δεν μου αρέσει εδώ ή τον πάω εκεί. Στα τρία μοναστήρια πράγματι το είδα και εγώ ότι η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τη μόνιμη λειτουργία, γιατί είναι πιο πρόχειρη. Άρα κατά και συνέπεια είμαστε υποχρεωμένοι να το επανεξετάσουμε. Mm-hmm. Και ο κύριος Νίνος Μάζα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους μου έδωσε ενθάρρυνση να μην υποχωρήσω. Υποχώρησε και εκείνος, υποχώρησα και εγώ, γιατί πράγματι ξαναείδαμε το θέμα. Αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν καταλάβαμε. Τι εννοείται σας έδωσε θάρρυνση? Δηλαδή είπε ότι... μου είπε, υπάρχει, άμα δείτε, μπείτε να δείτε την 17 Ιανουαρίου του 19, δήμαρχε, μην υπανοχωρήσουμε, διότι από την άλλη μεριά είναι κάτοικοι του Αρκαδίου, πόσο δεν γίνεται ο ΣΜΑ, θα επιβαρύνονται με τη μεταφορά των απορριμμάτων με 16-17 δρομολόγια την ημέρα. Γιατί τα πράγματα υπάρχει, εδώ υπάρχει και ο καλός και ο κακός της ιστορίας. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι και νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε πολύ γρήγορα να βρούμε ένα νέο χώρο που να είναι συμβατός και αποδεκτός. Βέβαια, ποτέ καμιά γειτονιά δεν είναι ευχαριστημένη να υποδεχθεί τίποτα. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι και ο κύριος Νίνος και εσείς συμφωνείτε ότι μπαίνετε στη λογική ενός επανασχεδιασμού όσον αφορά την χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτισης. Και μάλιστα σχετικά με τα του Χουσού είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε συνολικά όλο το Δήμο Ρεθύμνης. Μάλιστα. Βεβαίως. Επειδή έκανα μια. Και λέει ο Δήμαρχος ότι τέλος πάντων τα κρατικά θα είναι καλά και τα λοιπά, και, αλλά βάζουν τους Δήμους μέσα και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω εδώ χαρτί με τα στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας, πόσο πετρέλαιο καίει στο χιλιόμετρο ένας τράκτορας που κουβαλάει τα σκουπίδια μας στη Δεδισά στα Χανιά. Και έχω και εδώ. Καίει λοιπόν 0,41 του λίτρου στο χιλιόμετρο. Και έχω και εδώ διευκρινήσεις που μου δίνει η υπηρεσία για το πόσο θα καίει, mm-hmm. πόσο υπολογίζει μάλλον να πληρώνει στο χιλιόμετρο, στην εργολαβία αυτή που συζητάμε και είναι μέσα και ο ΣΜΑ, ανά χιλιόμετρο λοιπόν 1,3 λίτρα. Δεν υπάρχει τράκτορος που να καίει αυτό το πράγμα στο χιλιόμετρο. Και αυτό θα το πληρώνουμε σε ένα μήνα. Δεύτερο, όταν πάει να μου δικαιολογήσει την τιμή που βάζει, mm-hmm. η οποία είναι το πετρέλαιο σήμερα γύρω στο 1,40-1,45. Λοιπόν, μου λέει το εξής, ότι από το 2016 έως το 2018 ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, λέει, 28%. Εμείς δεν βάζουμε τόσο κάθε χρόνο, αλλά βάζουμε μια τιμή
που οδηγεί ότι, μια αύξηση μάλλον, που οδηγεί ότι το 2023 το πετρέλαιο θα είναι 2,58 και τη μεσοσταθμική αυτή τιμή πληρώνουμε από αύριο. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα δεν βάζουν... Έχει απαντηθεί, αλλά θέλει κάθε φορά να λέει τη δικιά του αιμονή. Δεν έχει απαντηθεί πουθενά. Βεβαίως από την υπηρεσία. Ο αντιδήμαρχός σας, με συγχωρείτε. Εγγράφος έχει απαντηθεί. Αυτό είναι το έγγραφο της υπηρεσίας. Να το. Κύριε Μαστογιάννη, για δείτε και άλλα πράγματα στην παράμετρο που βάζετε. Για δείτε και άλλες παραμέτρους. Ποια να δω. Τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού. Για δείτε. Τους έχουμε τους ανθρώπους. Για κόστος, σας λέω και εγώ, και τα υπόλοιπα. Τους έχουμε τους ανθρώπους. Και ζητάνε να μείνουν. Εγώ παρέλαβα το σύστημα το μεικτό και μακαρίζω το προηγούμενο δημοτικό σύστημα που είχε επιλέξει αυτή την οδό και αυτή το συνέχισα. Και χαίρομαι που και ο κύριος Νίνος ασπάζεται την ίδια εκδοχή. Άλλωστε, το συρρυκνώσαμε το έργο. Κύριε, το αφήσαμε λοιπόν, μόνο στην παλιά πόλη. Κύριε, θέλετε να κάνετε μια γρήγορη τοποθέτηση και εσείς, κύριε Κρεβετζάκη. Θέλω πολύ γρήγορη τοποθέτηση, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διάλειμμα. Λοιπόν, σχετικά με το σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων στα τρία μοναστήρια, θέλω να σα πω ότι η επιλογή του χώρου των τριών μοναστηριών είναι ανεπιτυχής, γιατί βασίζεται σε μελέτη που έγινε όταν ο Δήμος έφτανε μέχρι το Τζεσμέ, δηλαδή πριν τη συνένωση των Δήμων. Σύμφωνα με μελέτες πανεπιστημίων, είναι ασύμφοροι, ναι, για τους δημότες. Να σας πω όμως κάτι, και δεν θέλω να σας διακόψω με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το θέμα επανεξετάζεται. Το ακούσαμε σχεδόν από το σύνολο. Και εμείς είχαμε τοποθετηθεί αρνητικά στην. Μάλιστα. Κύριε Κρεβετζάκη, πολύ γρήγορα. Πληροφοριακά στον κύριο Βουρβαχάη, στο σχολείο ότι περί υπογειοποίηση κάδων στην παλιά πόλη αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτο, όταν όλα τα δίκτυα είναι υπογειοποιημένα, όπως επίσης και στο κομμάτι το παραλιακό δίπλα στη θάλασσα δεν προσφέρεται. Πολύ ευχαρίστως, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι να το δούμε σε περιοχές που μορφολογικά αυτό προσφέρεται. Όχι, πρέπει να πάω στον Άι Γιώργη στην Καλυθέα. Βάζουμε πειραματικά υπόγειους κάδους για πρώτη φορά. Και συμπληρωματικά θεωρώ ότι και πάλι δεν είναι ορθή η προσέγγιση. Μάλιστα. Να εστιάσουμε στην ανακύκλωση, σε μια κυκλική διαχείριση των απορριμμάτων και να διεκδικήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανανομό στα πλαίσια αυτό που προτάσει η σύγχρονη αντίληψη. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πρόβλημα, είναι κέρδος. Ο καθένας αυτή τη στιγμή. Έχω και εγώ την αγωνία του τηλεοπτικού χρόνου. Δευτερόλεπτα. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε μία. Νομίζω αμέλεια όλοι μας. Δεν αναφερθήκαμε στο προσωπικό του Δήμου της Καθαριότητας. Οι οποίοι κρατάνε την πόλη και τους οικισμούς σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό. Ενώ δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου δεν είναι αντίστοιχα υψηλού επίπεδου όπως τα οφείλαμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για το Ρέθυμνο, μιλάμε για το Δήμο Ρεθύμνου. Μαζί μας οι 5 υποψήφοι που διαδικούν το Δημαρχιακό Θόκο για την επόμενη τετραετία που θα ξεκινήσει επισήμως από το Σεπτέμβριο του 2019. 15 μέρες απομένουν, αν βάλουμε για τη σημερινή, νομίζω 13 μέρες απομένουν μέχρι τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και θέλω λίγο σε αυτό το μέρος, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κρεβετζάκη. Θα πάμε στο παράκτιο μέτωπο, στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Θα το συνδέσουμε και λίγο με τον τουρισμό. Είναι η βασική ξενοδοχειακή τουριστική ζώνη της πόλης του Ρεθύμνου. Δεν εξαιρούμε βεβαίως το γεγονός ότι η πόλη του Ρεθύμνου είναι μια άκρος τουριστική πόλη και στον καθαρό αστικό ιστό. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του παράκτιου μετόπου, αλλά και του θέματος διασύνδεσης με τον βιολογικό καθαρισμό. Θα ήθελα μια αναφορά σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα θέμα που από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα απασχολεί. Νομίζω ότι η προσέγγιση σας ήταν λάθος. Για μας όλη αυτή η περιοχή αποτελεί συνέχεια του Δήμου, της πόλης του Ρεθύμνου, και είναι λάθος να το προσεγγίσουμε ως κάτι τέτοιο. Είναι μια ενιαία. Τώρα με βάζετε, κύριε Κρεβετζάκη, λίγο να απολογηθώ. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Ρέθυμνο. Από τα μικράτα μου, όταν μιλούσαμε στο Ρέθυμνο, λέγαμε για την ξενοδοχειακή ζώνη. Τότε μιλούσαμε για την εποχή του Ελ Γκρέκο, του Ρίθυμνα, του Κρέτα Σταρ. Τώρα είναι όλα ενωτιμένα. Αν όμως ακούγατε την τοποθέτησή μου, συγγνώμη για να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους, είπα ότι δεν αμφισβητεί κανείς το πόσο σημαντική είναι η τουριστική δυναμική του Ρεθύμνου στον αστικό ιστό. Όμως, ακόμα και σήμερα οι Ρεθυμιώτες, όταν αναφέρονται σε ξενοδοχειακή ζώνη, συνήθως το μυαλό τους πηγαίνει από τη Σκαλέτα μέχρι και την περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Αυτό ακριβώς το. Και το περιόρισα εκεί, κύριε Κρεβετζάκη, γιατί αναφέρομαι στον πρώην Δήμο Αρκαδίου. Και δυστυχώς είναι η περιοχή όπου πληρώνουμε, όπως και στο κομμάτι της πόλης του Ρεθύμνου, τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις των προηγούμενων 30 χρόνων. Ήταν οικισμοί οι οποίοι πολεοδομήθηκαν στα πλαίσια ότι ήταν χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων και αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι μετατρέπονται σε μικρές
Κωμόπολης. Με πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Αναφέρεστε βεβαίως σε ένα κομμάτι από τα Μυστήρια, τον Πλατανιά. Όλα αυτά τα κομμάτια, και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στίχημα της επόμενης μέρας για το Δήμο μας. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι τακτοποιείται μετά την ανακοίνωση του κυρίου Σταθάκη με τα τοπικά χωρικά, τα οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές και μάλιστα τίθεται σε εφαρμογή από 1η Σεπτέμβρη που αναλαμβάνουν οι καινούριες αρχές. Το κομμάτι του βιολογικού είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι ο μεγαλύτερος όγκος αυτή τη στιγμή ο ξενοδοχειακός στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει κάτι να δρομολογηθεί, επειδή να δρομολογηθεί άμεσα, επειδή μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο, δεν μπαίνουμε παραμέσα. Και ορθώς δηλαδή, αναφέρεστε μιλήσουμε και στην τακτοποίηση των ορίων των οικισμών στην περιοχή, που είναι ένα ζήτημα. Αυτά που δρομολογούνται ούτως ή άλλως με το καινούριο νομοσχέδιο. Αλλά επειδή ξέρει πολύ καλά και ο Θοδωρής και ο κύριος Δήμαρχος ότι αυτά τα σχέδια έχουν ένα χρονικό πλαίσιο 3-4-5 χρόνια, τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα άμεσα να έχουν αποτελέσματα, νομίζω ότι στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να πειρέσουμε για ειδικά χωροταξικά, προκειμένου να έχουμε πιο γρήγορα εξελίξεις. Κύριε Βουρβαχάκη, θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι αυτό, αλλά και στην τακτοποίηση των οικισμών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί κυρίως τις περιοχές των παλαιότερων δήμων που πλέον συνενώθηκαν με τον Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου. Αναφερόμαστε στον Δήμο Αρκαδίου, στο Δήμο Λαπαίων, στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά. Βεβαίως τώρα όλα αυτά μαζί είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ρεθύμνου. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, όλες αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν όντως πολύ σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα και στο θέμα της αποχέτευσης. Υπάρχουν προβλήματα όμως και με αντιπλημμυρικά έργα. Δηλαδή, είδαμε ότι δεν υπάρχει προστασία. Σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν, τώρα που είχαμε τις θεομηνίες, ένα μεγάλο μέρος από ξενοδοχειακές μονάδες πλημμύρισε, πάθαν μεγάλες ζημιές. Επομένως, βλέπουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει σε κάποια σημεία ανυπαρξία έργων και σε κάποια άλλα κακοτεχνίες. Με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να έχουν μετατρέψει την βροχή σε κίνδυνους για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Όσον αφορά το κομμάτι το πολεοδομικό, πρέπει να σου πω ότι το... Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα θα αυτό. Θα πάω πολύ σύντομα, επειδή το θίξαμε, ότι το πολεοδομικό κλίμα στο Ρέθυμνο είναι ασφικτικό. Τον Οκτώβρη του 2018 έληξε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά και στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν ήταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος απουσιάζει παντελώς στο Ρέθυμνο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει οικιστική ανάπτυξη και να υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα στέγης στην πόλη μας. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, η δική μας παράταξη πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία τοπικού, για την κατάρτιση τοπικού χωρικού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνου και το νομικό πλαίσιο από το 2014 και μετά μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία. Τώρα με την πρόσφατη αυτή απόφαση, που είδα είναι σε effect του Μάη του 2019, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί μπορεί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να πάρουν επενδυτικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την εγγύηση του και την επίβλεψη του Πράσινου Ταμείου. Οπότε τα δάνεια αυτά είναι με σκοπό την κατάρτιση του τοπικού χωρικού σχεδίου, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά θέματα χωροθέτησης και στις περιοχές αυτές, οπότε ξαναγυρίζω πάλι στο ίδιο σημείο, μπορούν να μπουν πολλά πράγματα να τακτοποιηθούν, χρήσης γης και όλες αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και να μην ξαναζήσουμε, να επιληθούν σημαντικά προβλήματα όπως είναι η πολεοδομική ενότητα των περιβολίων πιο πριν και ο καθορισμός των ορίων οικισμών που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα. Μάλιστα. Δεν αναφερόμαστε βεβαίως μόνο στο παράκτιο μέτωπο. Αναφερόμαστε και στους οικισμούς στην ενδοχώρα, όπως είναι η Πηγή, Λούτρα, Μαρουλάς, η ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και από τις περιοχές του πρώην Δήμου Νικηφόρου Φωκά, αλλά και του πρώην Δήμου Λαπαίων. Κύριε Νίνο, θέλω λίγο τον δικό σας σχεδιασμό, το δικό σας όραμα για τις περιοχές που είναι εκτός του λεγόμενου αστικού ιστού του Ρεθύμνου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναφερθούμε με λεπτομέρειες στο καθένα. Θέλω ένα συνολικό πλαίσιο. Λόγω οικονομίας χρόνου είναι αδύνατο να αναφερθούμε αναλυτικά και θα ήταν σκόπιμο κάποια στιγμή να το κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να πω και να ξεκαθαρίσω απόλυτα ότι θεωρώ ότι είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ακόμα
περισσότερο στις μέρες μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη αποτυχία όμως του συστήματος όταν όχι μόνο δεν τις δημιουργεί, αλλά δυνατεί να ανταποκριθεί και σε ανάπτυξη που προκαλείται από τον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Αρκαδίου που αναφέρατε. Έχω εδώ την εξαγγελία. Αναφέρεστε στον Αδελιανό Κάμπο. Στον Αδελιανό Κάμπο. Την εξαγγελία του κυρίου Μαρινάκη το 2014. Τα λέω αυτολεξί και ας με λέει ψεύτη, δεν πειράζει, διαψεύει τον εαυτό του. Φτάνει επιτέλους στη λύση του το χρόνιο πρόβλημα του αποχητευτικού του Αρκαδίου. Και το λέω αυτό γιατί συζητήθηκε και σε άλλη τηλεοπτική μας εμφάνιση κοινή. Και συμπληρώνει ο κύριος Μαρινάκης, αφού καταφέραμε να ξεπεράσουμε επιτυχώς όλα τα περιβαλλοντικά και νομικά προβλήματα που μας εισόρευσε αυτό το έργο. Σε αυτό το έργο, το οποίο το 2014 είχε λυθεί, δεν έχει γίνει, κύριε Δασκαλάκη, απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, αυτές τις μέρες, πριν μία εβδομάδα, πριν 10 μέρες, το Ξεροκάμερο να είναι γεμάτο αστικά λίμματα. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάρχει. Για να καταλάβουμε, αναφέρεστε στη διασύνδεση των περιοχών αυτών με τον βιολογικό καθαρισμό. Δεν έχει ολοκληρωθεί mm-hmm. το έργο το οποίο συνδέει την περιοχή αυτή. Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το δίκτυο της αποχέτευσης, ούτε η διασύνδεση. Έχει δημιουργηθεί ένα ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο πραγματικά έχει γίνει με την ανοχή του συστήματος, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει στην ανάπτυξη στους επιχειρηματίες mm-hmm. και στους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται τα λίμματα με λάστιχα, κάτι εντελώς απαράδεκτο, το οποίο νομίζω ότι η ευθύνη του Δημοτικού Συστήματος που αποχωρεί, του κ. Μαρινάκη, είναι ξεκάθαρη. Στο γενικό πλαίσιο, όσον αφορά τους οικισμούς, πάλι δεν νομίζω ότι θα κουράσω να αρχίσω να αναφέρω τι είχε πει ο κ. Μαρινάκης το 10 για τους οικισμούς, τι είχε πει το 14 για τους οικισμούς, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι από εδώ και πέρα. Είναι καταγεγραμμένα αυτά που έχει πει. Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, μπορούμε να τα ξαναθυμίσουμε. Σε αυτούς που δεν χρειάζεται να τα θυμίσω, εγώ απόψε, είναι σίγουρα οι κάτοικοι των οικισμών. Τα έχουν ακούσει ήδη στους οικισμούς του Καποδιστριακού Δήμου 3 φορές, στους υπόλοιπους 2 φορές. Φαντάζομαι ξανακούνε αυτή την περίοδο τα ίδια. Τα προβλήματα είναι τα ίδια από το 10 και μετά που ο Δήμος Ρεθύμνης μεγάλωσε, ενσωματώθηκαν οι πρώην Δήμοι Καποδιστριακοί. Είναι η διαχείριση των αστικών λιμάτων, είναι η αναπλάση στους οικισμούς, είναι ο φωτισμός, mm-hmm. είναι η αγροτική οδοπία, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν μείνει στάσιμα. Και η κατάσταση πλέον είναι πιεστική, διότι αυτό το οποίο εισπράττει ο κάτοικος του οικισμού, αλλά και ο επισκέπτης, είναι ότι είναι μια ξεχασμένη περιοχή του Δήμου. Και αυτό πρέπει να αλλάξει από την επομένη αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, πραγματικά εκπλήσωμαι. Γιατί, κύριε Νίνο, εσείς εκπλήσεστε μονίμως, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε κάτι. Πολύ εκπλήσεστε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο μόνος που έχω καταρτήσει πρόγραμμα. Γιατί είμαι και ο μόνος που έχω έργο να απολογηθώ και να δείξω στον κόσμο. Λοιπόν, για τους οικισμούς, χωρίς τα έργα της ΔΕΙΑΡ, μόνο τελευταία τετραετία, 4,5 χρόνια, μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 32 εκατομμύρια. Συν τα χρήματα της ΔΕΙΑ που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, ενώ το πλαίσιο για τα λίμματα, που είναι κάτι σημαντικό, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για χωριά κάτω 2.000 κατοίκων, καταφέραμε με το Φιλόδημο, και το είπανε κάποιοι που ξέρουν τι έγινε, να έχουμε εντάξει. Όλο το Βρύσινα, τελειώνει ο Βρύσινας. Καθόλου τυχαία ότι ήταν ο παλιός Δήμος Ρεθύμνης, mm-hmm. άρα υπήρχε μια προεργασία μελετών. Το Γεράνι, το Ατσιπόπουλο και ο Πρινές. Ατσιπόπουλο, Πρινές, Γεράνι και τα υπόλοιπα χωριά, μιλάμε για έργα περίπου των 12 με 15 εκατομμύρια. Τόσο λίγα. Έχουμε μελέτες και αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και για τη Λάπα και για το Φωκά και για το Αρκάδι. Στο Αρκάδι γίνεται με το παραλιακό μέτωπο. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πέρυσι και φέτος, 2 εκατομμύρια δουλεύονται εργολαβία στους αγωγούς. Τι έγινε εκεί όμως? Στο Αρκάδι υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που λέει ο κύριος Νίνος για το 2014 είναι ακριβές. Τι ήταν? Είχαν κάνει μία μελέτη, την οποία πρόσβαλαν από την Καρέτα-Καρέτα. Κρίθηκε παράνομη. Μας την πετάξανε. Από το Αρχέλωνα. Από τον Αρχέλωνα. Mm-hmm. Μας το πετάξανε στα σκουπίδια. Μας βάλανε πρόστιμα 150.000 που παραμένουν δυστυχώς και με την πρωτόδικη απόφαση.
κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και καταφέραμε να κάνουμε νέα αδειοδότηση τέλος του 2014, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Στο τέλος του 2014 και μετά έπρεπε να κουβεντιάσουμε για τα αντιλιοστάσια. Τα αντιλιοστάσια, δυστυχώς, οι κάτοικοι δεν τα αποδέχτηκαν, όπως δεν αποδέχονται καμιά, αν θέλετε, μη ευχάριστη εγκατάσταση στην περιουσία τους. Ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι συνεννοήσεων. Φώναζα και ας ρωτήσει τα στελέχη τα οποία κουβέντιασε προημερών ο κύριος Νίνος να πάμε αμέσως στην αναγκαστική απαλωτρίωση. Μπαίναν κάθε φορά, μα πλησιάζουμε στη συνεννόηση. Χάθηκαν τα 5 χρόνια. Κύριε Νίνο, εξηγώ τι έχει γίνει. Με απόλυτη χάθηκαν, ακρίβεια, δεν χάθηκαν. Αυτή τη στιγμή ούτε υπήρχε κονδύλια από την περιφέρεια για να πάρετε τέτοια χρήματα. Δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα. Πού υπήρχαν, σε ποιο κονδύλιο, για αυτό το έργο. Αυτό το έργο που μιλάμε είναι έργο των 12 εκατομμυρίων, μαζί με τη διασύνδεση να φτάσουμε από το Ξηροκάμαρο στην πόλη. Πείτε μου λοιπόν τον κωδικό της περιφέρειας, τι προέβλεπε. Γιατί, ποιο έργο του Δήμου Ρεθύμνης μπήκε στο... Ενεργό είναι το έργο και υπάρχουν λοιπόν, τα υπόλοιπα των για το όνομα, όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και μιλάτε ανακρίβειες. Βεβαίως δεν υπάρχουν. Ήρθε η ΔΕΙΑΡ και έχει ζητήσει παρατάσεις. Λοιπόν, Μανούσο, βοήθησε με λίγο. Όχι, γιατί κύριε Νίνο, καταρχήν. Λέω απευθύνομαι στον Μανούσο και στον κύριο λοιπόν, Βουβαχάκη, ο κύριο Κρυζάκη δεν είναι. Όμω εμένα. Μα δημαρχέ, που, έχουμε δώσει παρατάσεις στο συγκεκριμένο έργο τέσσερις φορές. Και η ερώτηση ήταν, η δική μου, τα χρήματα υπάρχουν ή κινδυνεύει να χαθεί το κονδύλι. Όχι, και παίρναμε την απάντηση από τον κύριο Κυριακάκη και τον κύριο Θεοδωράκη ότι τα χρήματα δεν κινδυνεύουν. Κολυσιεργούμε λοιπόν, με τις απολωτριώσεις. Κύριε Νίνο, κύριε Μαρινάκη, πρόβλημα. Όχι, τα χρήματα που λέει ο κύριος Νίνος είναι η ΣΑΕΠ και αφορά μόνο την όδευση των αγωγών μέχρι το Ξηροκάμαρο. Δεν πάνε τα λίμματα από το Ξηροκάμαρο στο βιολογικό αεροπορικό. Πού είναι το τελευταίο αντιλιοστάσιο. Σας ξαναλέω, στο μέχρι το Ξηροκάμαρο. Στο μήνο στο ξενοδοχείο απ' έξω. Μα τι λέτε τώρα. Βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η όδευση που λέτε. Φυσικά δεν υπάρχει. Και ρωτήστε δηλαδή, πώς θα πάτε τα λίμματα μέσω καινούργιου πρέπει, δικτύου. Βεβαίως, νέο δίκτυο θα γίνει. Μα τι είναι το, τώρα η κυρία Δασκαλάκη, προστατεύστε τον ομιλητή. Γιατί ο κύριος Νίνος προφανώς δεν το ξέρει το θέμα. Εγώ, το ξέρω πολύ καλά. Καθόλου εσείς καλά. Φαίνεται ότι ξέρετε, το δεν ξέρετε κανένα θέμα καλά και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη συνεννόησή μας. Εγώ λοιπόν. Κύριε Μαρινάκη, αυτό θα το κρίνω πολύ λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ το επισημαίνω. Μισό λεπτό. Κύριε Μαρινάκη, είπατε ότι θα κάνετε νέο. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Μάλλον ολοκλήρωση. Όχι, στο κομμάτι τη μεταφορά των λιμάνων. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Για να μπορεί να υποδεχθεί αυτό το φόρτο λιμάτων, έγινε το έργο αναβάθμιση του βιολογικού. 11,5 εκατομμύρια. Το έργο απεντάχθη από την περιφέρεια, διότι το νομοθετικό πλαίσιο προέβλεπε ότι μέχρι το 65% πληρώνει το κράτος. Έπρεπε λοιπόν οι Ρεθυμιώτες να πληρώσουν άλλα 5 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί το έργο της αναβάθμισης. Καταφέραμε και αλλάξαμε τον νόμο με το 44-85 του 2017 και έδωσε τα χρήματα το κράτος. Μάλιστα, σε αυτό το έργο μπήκε που έργο και το Τσιπόπουλο άλλα 5 εκατομμύρια. Για να εξηγούμεθα, μόλις λήξει η ταλαιπωρία των αντιλιοστασίων, οι αγωγοί ολοκληρώνονται, τα αντιλιοστάσια ολοκληρώνονται, αλλά για τα λίμματα να πάνε στο βιολογικό χρειάζεται επιπλέον ένα νέο κονδύλιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, γιατί για αυτό το κονδύλι δεν υπάρχει κανένα έργο, ούτε καν αν θέλετε πρόβλεψη. Πόσες θητείες θα χρειαστείτε να πάτε τα λίμματα Δελιανού. Κύριε Νίνο, στη ΔΕΙΑΡ, εμείς που είμαστε αδαείς να μας πείτε, γιατί είναι η τέταρτη φορά. Επί των ημερών μου ξέρει όλη η Ελλάδα ότι βγήκαν 2 δισεκατομμύρια για τα λίμματα της πατρίδος μας. Από εσάς. Βεβαίως. Και το είπανε, όχι από την τσέπη μου. Εμείς εισηγούμαστε. Είμαι πρόεδρος της ΔΕΙΑ, το παραγνωρίζετε. Ο Δήμαρχος Λάρισσας δεν περνάτε... έχει κάνει καμία συμβολή σε αυτή την προθετική ο Δήμαρχος Λάρισσας είναι αντιπρόεδρός μου, αλλά είναι καλό να ρωτάτε. Είσαστε νομίζω στα Γιάννα για ποιον μίλησε ο Υπουργός. Λοιπόν, κύριε, λοιπόν, θέλω να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Κύριε Μανουσογιάννη, θέλω τη δική σας τοποθέτηση για να σας προλάβω. Την προηγούμενη φορά είχατε περισσότερο χρόνο για να μην μου στενοχωρηθείτε που μπορεί να σας διακόψω λίγο νωρίτερα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι συνολικά τα προβλήματα των οικισμών τα κουβεντιάζαμε και σε μια... Φυσικά δεν είπα τίποτα για τις αναπλάσεις. Απλώς εγώ έχω πρόγραμμα να διαβάσει ο κόσμος. Εκείνοι λένε μόνο θεωρίες επισκόπου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ισχύει αυτό. Βεβαίως. Δεν ήταν κανένα πρόγραμμα. 5 χρόνια τι ετοιμάζετε. Δεν το είδαμε το πρόγραμμά σας. Το γραπτό σας κείμενο το έχουμε δει ποτέ και πουθενά. Κύριε Μανουσογιάννη.
Συνολικά λέω. Και επειδή δηλαδή θέλει να τα διαβάσετε. Κύριε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Μανουσογιάννης. Επειδή πρόσφατα κουβεντιάζαμε το ίδιο θέμα των οικισμών, είπα εγώ το εξής, ότι αυτή η κατάσταση δεν έτυχε, πέτυχε. Υπήρχε μια προσπάθεια το σύστημα, δημιουργώντας τους μεγάλους δήμους, να παραμερίσει, να αφήσει στην άκρη, εν πάση περιπτώσει, τις ανάγκες των κατοίκων, και όχι μόνο στις περιοχές αυτές των οικισμών, αλλά και στις λαϊκές γειτονιές και τα λοιπά, και μέσα στην πόλη τα ζούμε αυτά, αλλά βέβαια πολύ πιο έντονα εκεί. Και να χρησιμοποιεί και τα τοπικά συμβούλια ως αμορτισέρ κυρίως του συστήματος, να μεταφέρονται τα παράπονα, να ξαναγυρνάνε πίσω και ούτω καθεξής. Αυτή η κατάσταση υπάρχει συνολικά, λέω. Τα προβλήματα τώρα της ενότητας αυτής είναι τα ίδια σχεδόν με όλες τις υπόλοιπες, με επιπλέον το ότι μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας από τα στραγγίδια του Χιτά. Είχαμε έντονο τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης τα προβλήματα που δημιουργούν τα ξενοδοχεία τα ίδια. Έχουμε ένα μέτωπο στην παραλία με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που περιορίζουν τις οδεύσεις προς τη θάλασσα, και κάποιες οδεύσεις μάλιστα έχουν κλείσει από την επέκταση των ξενοδοχείων. Είναι πολύ, πώς το λένε, επιρρεπείς σε καταπατήσεις και τα λοιπά οι επιχειρήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντονότερα προβλήματα. Ο κόσμος δε που συσσωρεύεται, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σε σχέση με τους ελεύθερους χώρους που υπάρχουν, είναι, οι ελεύθεροι χώροι είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι. Ίσα ίσα που έχουμε πεζοδρόμια, ας πούμε, και δεν έχουμε άλλους ελεύθερους χώρους για να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα, και θα τελειώσω εδώ γιατί κουβεντιάζουμε διάφορα ζητήματα και θέλω να το πω. Κουβεντιάζουμε το ένα-ένα ζήτημα ξεχωριστά, όμως δεν κάνουμε κουβέντα ποιες είναι οι αιτίες που τα δημιουργούν αυτά. Δεν νομίζω ότι θα είναι παραγωγική συζήτηση για τον Δημότη να αναλωθούμε σε μια συζήτηση ο Μαρινάκης, ο Νίνος, ο καλός, ο κακός, ή ο Μανουσογιάννης ή δεν ξέρω ποιος άλλος, αν δεν κάτσουμε να δούμε ποιο είναι το υπόβαθρο πάνω στα οποία τα λύνεις, ποια είναι η πολιτική η οποία τα καθορίζει, και αυτήν την αφήνουμε στο απειρόβλητο. Κύριε, θέλω να πάμε πολύ γρήγορα σε ένα θέμα, αλλά θέλω πολύ σύντομη τοποθέτηση. Έχουμε μια ανακοίνωση σήμερα ότι επιτέλους μπαίνει ένα πλοίο στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Βλέπω ότι και οι τηλεθεατές επιμένουν. Το πλοίο θα ξεκινά βράδυ 10 από Πειραιά, θα φτάνει 3 στη Μήλο, 6 παρατέταρτο στη Σαντορίνη, 9.30 στο Ρέθυμνο. Η αναχώρηση από το Ρέθυμνο στις 6.30 θα φτάνει Σαντορίνη 9.30, Μήλο μία ώρα μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, και 6 ώρα το πρωί στον Πειραιά. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτό. Βεβαίως έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια, και ξεκινάω με εσάς κύριε Βουρβαχάκη, ένα λεπτό, εδώ βάζω χρονικό περιθώριο για τον καθένα. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για μια εταιρεία λαϊκής βάσης. Φαίνεται όμως ότι εδώ έχουμε μια λύση όσον αφορά την δρομολόγηση πλοίου. Δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο θα κρατήσει αυτή η λύση, γιατί έχουμε δει πολλές προσπάθειες και κατά το κοντινό και πιο μακρινό παρελθόν που δεν ευόδωσαν όμως. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Ρεθύμνου με το λιμάνι του Πειραιά είναι μια από τις επιβεβλημένες προτεραιότητες για κάθε θεσμική αρχή και ειδικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η δρομολόγηση του συγκεκριμένου πλοίου, θέλω να σας πω ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα γιατί μπορεί οι εφοπλιστές κοιτάζουν πρώτα απ' όλα το συμφέρον τους, το δικό τους, το οικονομικό συμφέρον. Βλέπουμε ότι την ίδια ώρα που ένας εφοπλιστής βάζει τη μία γραμμή, μία άλλη γραμμή φεύγει από το Ρέθυμνο. Γραμμή Πειραιά Ραφίνα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε ακτοπλοϊκή. Εμείς τι προτείνουμε? Εμείς είμαστε υπέρ της μόνιμης λύσης. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας δημοτικής ή διαδημοτικής ναυτιλιακής επιχείρησης με σκοπό την αγορά και εκμετάλλευση επιβατικού πλοίου. Και επίσης για αυτό το θέμα υπάρχουν τα νομικά εργαλεία. Άρα ουσιαστικά είστε υπέρ μιας εταιρείας λαϊκής βάσης. Μιας εταιρείας δημοτικής. Δημοτικής εταιρείας ναυτιλιακής. Ουσιαστικά πάλι λαϊκής βάσης είναι. Γιατί Όχι. Μια δημοτική ναυτιλιακή επιχείρηση. Δημοτική ναυτιλιακή επιχείρηση. Ακριβώς. Η οποία θα. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο που είναι ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων, το πρόγραμμα Καλλικράτης, το πρόγραμμα Κλεισθένης. Όλοι αυτά οι νόμοι δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους
είτε να συστήσουν αυτές τις εταιρείες, είτε να συμμετέχουν ποσοστό 51% και πάνω σε κεφάλαιο, μετοχικό κεφάλαιο εταιρείων που συστήνουν ιδιώτες. Το ίδιο σύντομο θέλω να είστε και εσείς, κύριε Κρεβετζάκη. Θα είμαι και σύντομος. Αν και είσαι το πιο σύντομο, οφείλω να το είναι, πω. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί στην παρούσα φάση το Ρέθυμνο. Σίγουρα δεν είναι μία μόνιμη λύση, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θα κάνουν μία μόνιμη λύση βιώσιμη για το Ρέθυμνο, έτσι ώστε η άρση του καθημερινού ακτοπλοϊκού αποκλεισμού να αρθεί. Στην παρούσα φάση θα εξυπηρετήσει, δεν ξέρω, το φετινό καλοκαίρι, δεν είμαι τόσο σίγουρος κατά πόσο αυτό θα είναι βιώσιμο και θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι, κοιτάζοντας και τα στοιχεία όλα αυτά, να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προδιαγραφές, έτσι ώστε κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Κύριε Μανουσογιάννη. Η γραμμή που μπήκε τώρα, από ό,τι φαίνεται, πάει να, πώς το λένε, αξιοποιήσει τις επιδοτήσεις. Όχι. Δεν έχει επιδότηση. Εγώ άκουσα ότι έχει επιδότηση. Καμία. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αν δεν έχει επιδότηση, ακόμα πιο επισφαλής θα είναι. Αν είχε επιδότηση, δεν θα ήταν. Εν πάση περιπτώσει όμως, εδώ εμείς η αντίληψή μας είναι η εξής. Το δικαίωμα στη μετακίνηση και στο σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών είναι αφενός με δικαίωμα του λαού και αφετέρου και εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Άρα, όλα αυτά είναι η υποχρέωση και ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης να τα σχεδιάζει και να έχει τα εργαλεία να τα εξυπηρετεί. Αυτό έχει ουσιαστικά καταστρατηγηθεί από την περίοδο που έγινε η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η άρση του καμποτάζ και τα λοιπά. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι αυτά τα οποία βιώνουμε πολύ έντονα στο Ρέθυμνο, όπως και σε πάρα πολλά νησιά. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτό πρέπει να μπει ένα φρένο για να λυθεί το ζήτημα. Αλλιώς θα επιτρέπεις να μαζεύουν τα φιλέτα οι εφοπλιστές και θα σου αφήνουν τα κόκαλα να τα χρηματοδοτείς είτε με επιδοτήσεις, είτε μαζεύοντας από τους δήμους, είτε δημοτικές επιχειρήσεις κτλ. Κύριε Μαρινάκη. Προφανώς είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Είχα συνοηθεί με το. Ήμουνα σε επαφή συνεχή με τον κύριο Καραμπέκο. Μάλιστα και σήμερα, μόλις τελείωσε η συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, μου ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο. Το πρωί μου ζήτησε και έστειλα email στον Υπουργό που διερμηνεύοντας όλους, όχι τον εαυτό μου, αλλά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινή γνώμη, ήμουν θερμός υποστηριχτής αυτού του εγχειρήματος. Μένει να δούμε πώς θα το υποστηρίξει η τοπική κοινωνία. Ξέρετε, μέχρι τώρα μιλούσαμε θεωρητικά. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα κάνουν οι μεταφορείς. Καταρχήν, οι τηλεθεατές ρωτάνε, και αυτό είναι ερώτηση προς όλους. Μιλάμε για μία μόνιμη λύση ή για μία δρομολόγηση εμένα, ο κύριος Καραμπέκος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ρέθυμνο είναι μία πόλη που έχει και 10.000 φοιτητές. Ο κύριος Καραμπέκος μου είπε ότι είναι για 12μηνη λειτουργία. 12μηνη λειτουργία. Και αλλιώς να σας πω κάτι, δεν έχει καμία τύχη, διότι αν οι μεταφορείς δεν νιώσουν την ασφάλεια ότι ένα πλοίο θα τους πηγαίνει και τους φέρνει στην Αθήνα, δεν θα φύγουν από τις μεγάλες εταιρείες, που όπως μας εξήγησε προημερών και ο καθηγητής που έχει αναλάβει τη μελέτη που όλοι μαζί αποφασίσαμε για να μελετήσει. Το δρομολόγιο θα είναι αυτό, δηλαδή και το χειμώνα θα περνάει από αυτά τα νησιά. Κοιτάτε, προσπαθούμε και εκεί θα εμείς επιμένουμε, αν μπορούσαμε να κόψουμε τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ καλύτερη η όδευση Ρέθυμνο, Μήλος, Πειραιά. Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια γραμμή η οποία τουλάχιστον τους 7-8 μήνες θεωρώ ότι είναι μια ενεργής γραμμή. Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά σας λέω, δεν φτάνουν οι επιβάτες. Πρέπει οι μεταφορείς να υποστηρίξουν το εγχείρημα, γιατί εκεί είναι και το μεγάλο κομμάτι του τζίρου αυτών των γραμμών. Κύριε Νίνο. Κύριε Δασκαλάκη, είναι μια ευχάριστη είδηση, η οποία όμως άφηξε μια γλυκόπικρη αίσθηση στην κοινωνία του Ρεθύμνου, υπό την έννοια ότι το καράβι το οποίο αδειοδοτείται για να εξυπηρετήσει τη γραμμή είναι πληρωμένο με λεφτά ρεθυμιωτών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη μία η κοινωνία χάρηκε που ανοίγει ξανά αυτή η πύλη εισόδου για τον τόπο μας. Απ' την άλλη, όλοι δεν μπορούν παρά να θυμούνται την διαδικασία η οποία είχε προηγηθεί και το άδοξο τέλος προσπάθειας εκείνης. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι επειδή είναι η καιρή περίεργη και επειδή είναι παραμονές εκλογών, ουδής εξημών έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η ανάμιξη σε αυτή την εξέλιξη. Είναι μια διαδικασία που νομίζω ότι περισσότερη βαρύτητα
είχε η αιμονή και η προσπάθεια να μπει αυτό το πλοίο σε αυτή τη γραμμή ο Δήμαρχος Μήλου, ο κ. Δαμουλάκης, ο οποίος από πέρυσι πραγματικά έκανε πολύ σωστές κινήσεις και προσπάθειες για να βοηθήσει τον πλοιοκτήτη, τον νέο πλοιοκτήτη του καραβιού, τον κύριο Καραμπέκο. Η εξέλιξη είναι για το Ρέθυμνο θετική. Το Ρέθυμνο τώρα, σαν διεκδίκηση, πρέπει να βάλει, να φύγει η ενδιάμεση στάση της Σαντορίνης, διότι για τη λογική και την άμεση σύνδεση την οποία επιθυμεί ο τόπος μας με τον Πειραιά, δημιουργεί μια υπέρμετρη επιβάρυνση χρονική, η οποία σε συνδυασμό με την ταχύτητα του πλοίου θα δημιουργήσει προβλήματα στη γραμμή. Κλείνοντας, θέλω να πω και εγώ την διαπίστωση ότι πραγματικά είναι λυπηρό να ανακοινώνεται μια γραμμή, έστω γραμμή κρουαζιέρας που είχε εξαγγείλει ο κύριος Στεφάνου, και με τις δύο πρώτες προσεγγίσεις που έκανε στο λιμάνι του Ρεθύμνου να αποφασίζει ότι θα αποσύρει το καράβι από τη γραμμή, επικαλούμενος προβλήματα των αβαθών του λιμένα μας κτλ. Αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο ότι το λιμάνι του Ρεθύμνου έχει θέματα, πρέπει να τα βάλουμε ως προτεραιότητα και να αντιμετωπιστούν πέραν της θωράκισης, γιατί δεν μπορούμε να ευαγγελιζόμαστε ότι κάνουμε προσπάθειες για κρουαζιέρα και μάλιστα, προσπαθούμε να λύσουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση, να λύσουμε το θέμα της ακτοπλοϊκής με τον Πειραιά και να έχουμε τέτοια προβλήματα, μάλιστα, τα οποία αποδεικνύεται από τους ίδιους τους πλοιοκτήτες. Κύριε Νίνο, ολοκληρώστε. Ζήτησα ένα λεπτό. Ήθελα να είστε το ίδιο σύντομο όσο ήταν και οι προηγούμενοι συνομιλητές σας. Λέγοντας όμως ότι το θέμα του λιμανιού και του επιτακτικού να λυθεί, το θέτουμε πρώτοι εμείς και μάλιστα το εμβληματικό έργο που διεκδικούμε πλέον σε Ρέθυμνο, αφού λύσαμε το θέμα της λειψής ρείας. Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Έχουμε 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μπροστά μας έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, σε 13 ημέρες από τώρα, οι πολίτες του Ρεθύμνου, όπως και οι πολίτες όλων των Δήμων και των περιφερειών της χώρας, καλούνται να επιλέξουν τους νέους τοπικούς τους άρχοντες. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βουρβαχάκη. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση που γίνεται με την απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Αθήνα πετάει τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, λέγοντας ότι θέλετε να διοικήσετε ένα Δήμο, πρέπει να υπάρξει συνένωση δυνάμεων. Και εδώ βεβαίως μπαίνουμε στη λογική των υποθετικών ερωτήσεων, γιατί δεν είμαστε μάντες για να ξέρουμε τι θα κάνουν οι ρεθυμιώτες, όπως και κανένας πολίτης αυτής της χώρας μέσα στο παραβάν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είστε η δύναμη που καλείται να στηρίξει έναν υποψήφιο στον δεύτερο γύρο. Θέλω να μου πείτε ποιος από τους κυρίους που είναι εδώ, ποιος ή ποιοι, ως πρόγραμμα, ως προσωπικότητες, ως έργο, ως αντιπολιτευτική τακτική, είναι πιο κοντά στα δικά σας θέλω, στα δικά σας πιστεύω, στα δικά σας οράματα για το Ρέθυμνο. Δεν θέλω να υπεκφεύγουμε, θέλω να απαντήσετε ακόμα και προσωπικά. Δεν είναι κακό. Ωραία. Κύριε Δασκαλάκη, εμείς καταρχήν να πούμε ότι είδαμε πολύ θετικό μάτι το θέμα του προγράμματος κλεισθένει όσον αφορά το θέμα της καθιέρωσης απλής αναλογικής και των συνεργασιών. Στη φιλοσοφία μας είναι οι συνεργασίες, δεν έχουμε σκοπό να μην συνεργαστούμε, αλλά όλο αυτό θα γίνει με βάση την προγραμματική σύγκληση. Υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα για μας στα οποία θα πρέπει να γίνει προγραμματική σύγκληση προκειμένου να κάνουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία. Ωραία. Τρία είναι τα συγκεκριμένα θέματα. Ναι, πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Πολύ γρήγορα θα σας νομίζω πω. Ότι και οι τηλεθεατές και οι πολίτες αντιλαμβάνονται. Ακτοπλοϊκή σύνδεση. Mm-hmm. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Τρίτο θέμα, λήψη μέτρων προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Εφόσον βρούμε, συμφωνήσουμε σε αυτά τα τρία βασικά θέματα σε επίπεδο προγραμμάτων, τότε θα προχωρήσουμε σε συγκλήσεις. Αλλά θα σας πω για το διαδικαστικό. Υπάρχει κάποιος υποψήφιος που νιώθετε ότι ο συνδυασμός του, η παράταξή του, το σχέδιό του, το όραμά του είναι πιο κοντά στο δικό σας? Προς το παρόν δεν έχουμε δει όλα τα προγράμματα και δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα γίνει σύγκληση της ομάδας μας την επόμενη των εκλογών. Είστε ανοιχτός λοιπόν για συνεργασίες. Ναι, και σε συνέλευση που θα λάβουν τα μέλη μας θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Κύριε Μανουσογιάννη,
Παρόλο που δεν γνωρίζω την απάντηση. Φυσικά την γνωρίζετε. Μόνο που η συζήτηση δεν διευκόλυνται να έχει φανεί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ κουβεντιάσαμε τα ζητήματα σοβαρά μεν, αλλά επιμέρους, τα οποία... Τώρα εδώ θα σας πειράξω λίγο. Ο κύριος Νίνος με τον κύριο Μαρινάκη σιγοψιθυρίζουν, δεν ξέρω αν κλείνουν συμφωνία τώρα. Όχι, θα την κάνουν. Την έχουν προετοιμάσει από καιρό, δεν είναι. Και στο debate εδώ την προετοιμάζουν. Έγινε συμβουλιογράφος, λέω. Λοιπόν, εγώ δεν διεκδικώ το ρόλο του συμβουλιογράφου. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω το εξής. Δεν δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε τα ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων και ευθυνών βαρών μέσω των Δήμων στις πλάτες των Δημοτών για πράγματα τα οποία έχουν πληρώσει να τα πληρώνουν για δεύτερη φορά σε τεράστιο όγκο υπηρεσιών, παιδείας, καθαριότητας, πρόνοιας κτλ. Οι Δήμοι έχουν γίνει αυτό το πράγμα και χαρατσώνουμε τους Δημότες συνεχώς μπιλιατάκια κτλ. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μας, και ένα χαρακτηριστικό ήταν η καθαριότητα αυτή, αλλά και άλλα, γίνεται μέσω των Δήμων αναδιανομή του πλούτου σε τοπικό επίπεδο υπέρ των ισχυρών συμφερόντων. Ναι, δεν θέλω όμως να πηγαίνουμε τώρα εκεί. Ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο πιέζω γιατί πιέζει και ο χρόνος. Απαντώ νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Με μια έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν σε τηλεμαχίες. Γνωρίζετε ποια είναι η όρη και πόσο πιέζει ο χρόνος. Ναι, απαντώ όμως για να μην είναι η απάντηση που ζητάτε, πώς το λένε, αφηρημένη, για να είναι πολύ συγκεκριμένη. Απαντώ λοιπόν για κάποιους λόγους. Υπάρχει λοιπόν η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, υπάρχει η ελάφρυνση των ιδιωτικών συμφερόντων των μεγάλων σε μια σειρά τομείς, τις οποίες τις πληρώνει ο λαός. Εμείς απέναντι σε αυτά ήμασταν, να το πω έτσι, η λαϊκή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν εφαρμόζεται μόνο από πάνω. Κατά την εκτίμησή μας και κατά τη θεώρησή μας, και το έχουμε νομίζω αποδείξει, καλύπτεται, φάνηκε και στην καθαριότητα, μεικτό σύστημα και οι δύο, και δεν ακούω και κανέναν άλλο να πολύ διαφωνεί. Λοιπόν, από όλους. Και σε άλλους τομείς είναι αυτό. Δεν έχω την ευκαιρία να πω τώρα. Ναι, μου κάνει όμως, λοιπόν, τώρα αναδρομή το τι ακριβώς υπόθηκε. Μα τι να κάνουμε, βγήκε όλο το πακέτο του Δήμου από τη συζήτηση. Βγήκε. Ό,τι συζητούμε και σκοτωνόμαστε στο Δήμο τόσα χρόνια δεν υπήρξε στη συζήτηση. Σας διαβεβαιώ. Αφήστε λοιπόν τουλάχιστον. Τι εννοείτε, αυτό είναι μορφή στο πρόσωπό σας? Όχι, δεν είναι μορφή στο πρόσωπό σας, αλλά η εξειδίκευση κάποιων ζητημάτων για το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, για το ό,τι άλλα. Ναι, κύριε Μανουσογιάννη, όμως, επιτρέψτε μου να διαχειριστώ το χρόνο. Σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, ναι, αλλά δεν θέλω να μου απαντήσετε μέσα σε 10 λεπτά. 10 λεπτά απομένουν για τους υπόλοιπους. Τελειώνω λοιπόν και λέω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει περιθώριο σε αυτή την πολιτική εμείς να συνενέσουμε. Εμείς, είτε από την πλειοψηφία του Δήμου, είτε από την αντιπολίτευση, θα είμαστε σε αυτή την πολιτική λαϊκή αντιπολίτευση. Αν έχουμε το πάνω χέρι, θα είμαστε αντιπολίτευση στην πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση. Αν δεν είμαστε και είμαστε αντιπολίτευση, θα αντιπολιτευόμαστε όλους τους άλλους. Λοιπόν, κύριε Καρβετζάκη, και έρχεται η μπάλα στο δικό σας γήπεδο. Σας υπενθυμίζω ότι πρότεινα αντιδημαρχία και στον κύριο Νίνα και στον κύριο Μαρινάκη, έτσι. Να βγάλουμε στο διάλειμμα. Ναι, το είπατε. Στο πρώτο διάλειμμα, ναι. Μάλιστα. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ένας χώρος που μπορεί να τα συγκεράσει όλα αυτά, έχοντας ανεπτυγμένη την κουλτούρα της συνεργασίας όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Κλεισθένης είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα την επόμενη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Η λογική των συνεργασιών θα είναι απαραίτητη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βιώσιμη, όχι τόσο στο Δήμο το δικό μας, γιατί θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά θεωρώ σε Δήμους όπως ο Βόλος και σε κάποιες άλλες περιοχές στην Ελλάδα, όπου θα μπούμε σε περιπτώσεις συνδιαλλαγής ή όπου εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί. Υπάρχουν. Εμείς δεν είμαστε από τις ομάδες εδώ, τις παρατάξεις, τους συνδυασμούς. Είναι 4 συνδυασμοί, 5 μαζί με το δικό σας. Υπάρχει κάποια παράταξη που νιώθετε ότι θα μπορούσε αυτή η συμπόρευση να ξεπεράσει εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό σας? Πρώτα απ' όλα δεν θα είναι μια δική μου απόφαση. Είμαι μέρος μιας ομάδας. Άρα λοιπόν θα έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Δίπλα σας, ας πούμε, έχετε τους δύο διεκδικητές του Δήμου της προηγούμενης που πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Από τους δύο κυρίους που κάθονται δίπλα σας, νιώθετε ότι κάποιος είναι πιο κοντά σας? Στην παρούσα φάση να το δωρείς κάθεται δίπλα μου. Αυτό εννοείται. Έτσι. Γενικότερα με τον κύριο Μαρινάκη, θα σας πω την αλήθεια, γνωριζόμαστε σχεδόν 14-15 χρόνια. Ξέρω συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις
και το γενικό πλαίσιο το οποίο ακολουθεί. Με το Θοδωρή ξέρω προσωπικά, έχουμε μία προσωπική σχέση. Εάν ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο το ψηφοδέλτιό του, έτσι, θα βρισκόμουν σε μία πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα προσπαθούσα να είμαι ένας μοχλός ανάμεσα στο να συνεργαστούν τρεις φορείς. Πάντως τον κύριο Νίνο τον αποκαλείται Θοδωρή, τον κύριο Δήμαρχο τον αποκαλείται κύριο Μαρινάκη. Ναι. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι λίγο ψάχνουν όχι, για τον τρόπο. Όχι, είμαστε πιο κοντά ηλικιακά και αυτός δεν υπάρχει. Ναι, ολοκληρώστε. Και θα έχει να κάνει πάντως με βασικά θέματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με διαχείριση δημοσίου χώρου, με το αναπτυξιακό όραμα της πόλης του Πεδεχτήμου, που αυτή τη στιγμή πραγματικά και εγώ θα συμφωνήσω, δεν έχει εκφραστεί, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα. Εγώ υποκατανοώ ότι είστε ένα συνδυασμό που θα σκεφτεί πολύ ανοιχτά, όπως είπε και ο κύριος Βουρβαχάκης, δεν βάζω τον κύριο Μανουσογιάννη γιατί ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Που θα σκεφτείτε με σοβαρότητα πώς μπορούν να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια για να υπάρξει και μια συνεργασία. Κάθε σεβασμό στο γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια, αν δεν υπάρξει η απόλυτη πλειοψηφία για έναν συνδυασμό. Γιατί η απλή αναλογική φέρνει και αυτή τη λογική. Δηλαδή, μπορεί ένας δήμαρχος με ένα ποσοστό 42% να πρέπει να φτιάξει μια πλειοψηφούσα παράταξη που θα προωθεί τα θέματα του Δήμου. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές. Έχετε ολοκληρώσει? Όχι, εγώ το θα ήθελα απλά να ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες οι προθέσεις και οι διαθέσεις του καθενός. Μάλιστα. Έτσι, που στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι ευδιάκριτο. Κύριε Νίνο. Όχι από όλους. Μανούς, απλά έχουμε φύγει από την κασέτα, είμαστε και στο CD και στο MP3. Με συγχωρείς, και στο CD έχουμε πάει και στο διάστημα έχουμε πάει. Και μάλιστα πολύ πιο νωρίς από κάποιους άλλους. Κύριε Νίνο. Θεωρώ, κύριε Μασαλάκη, ότι και ξεκάθαρα. Τώρα θα εκπλαγώ να πείτε ότι είστε πιο κοντά με τον κύριο Μαρινάκη. Και θα σας δώσω είδηση. Και πιο καθαρό προγραμματικό λόγο από αυτόν που έχουμε διατυπώσει δεν μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι κρυστάλλινος και διαβιέστατος. Νομίζω ότι οι θέσεις μας είναι απολύτως ξεκάθαρες, όπως και το όραμα και ο προγραμματισμός μας και οι προτεραιότητές μας. Και για την πόλη και για τους οικισμούς. Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο, επειδή έχει ξαναϋποθεί, μου δίνει την ευκαιρία για μια ακόμα φορά ο φίλος μου ο Θωμάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν εμπιστευτεί και τους εμπιστεύομαι και είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι τους εμπιστευτεί και η ρεθυμιωτική κοινωνία για να είναι μελλοντικοί οι αυριανοί συνεργάτες τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο ξενοδόχος σε αυτή την περίπτωση είναι οι συμπολίτες μας. Mm-hmm. Ψηφίζουν οι συμπολίτες μας 26, βεβαίως. Ανεξάρτητα τι σκέφτεται ή ότι οραματίζεται ή ότι επιθυμεί ο καθένας εξ ημών. Η δύναμη των αριθμών όμως της απλής αναλογικής πρέπει να φέρουν και μια σύμπνοια απόψη και μια συμπόρευση. Εγώ θα σας πω λοιπόν, θα σας πω το εξής. Και εγώ σαν άνθρωπος προσωπικά, αλλά και η δημοτική μας παράταξη και την πενταετία που πέρασε, που ολοκληρώνεται τώρα mm-hmm. στη δημοτική θητεία, έχουμε δώσει σαφέστατα δείγματα γραφής ότι επιθυμούμε τη συνεργασία και προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνεργασία. Άσχετα με το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν ανεπιτυχές. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να χρεωθεί σε εμάς αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο νομίζω είναι ουσιαστικό mm-hmm. και πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και εμείς και οι ρεθεμιώτες και οι ρεθεμιώτες, είναι ότι την επομένη των εκλογών αφήνουμε πίσω αυτά που μας χωρίζουν. Όσα και όποια είναι αυτά. Μάλιστα. Την επομένη των εκλογών πρέπει να βρούμε κοινό τόπο, κοινό βηματισμό. Δεν υπάρχει χρόνος άλλος για χάση. Άρα στις συνεργασίες και εσείς, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω ότι όλοι λέμε αυτονόητα πράγματα. Mm-hmm. Ο Κλισθένης μας υποχρεώνει να συνοηθούμε. Για να μην πω ότι μας υποχρεώνει να συνοηθούμε προγραμματικά πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι επιβάλλει να Ακριβώς. υπάρχει συμπόρευση και νομίζω ότι δεν υπάρχει και δήμος σε αυτόν τον τόπο που να μην θέλει τη συμπόρευση ακόμα, των δυνάμεων, των ανθρώπων ακόμα, που διεκδικούν τις τύχες. Ακόμα, κύριε Δασκαλάκη, ναι, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω την απόψη μου. Και εγώ παιδί της κοινωνίας είμαι και το γνωρίζουν οι ρεθεμιώτες. Λοιπόν, δεν είπα, δεν είστε. Ένα είναι γεγονός. Mm-hmm. ότι ακόμα και πλειοψηφία της πρώτης Κυριακής να έχεις, δεν μπορείς να πας χωρίς συνεργασία να ολοκληρώσεις το έργο. Πολλές φορές συμβαίνει στα τοπικά θέματα να υπάρχουν εσωτερικές αναλλαγές ρόλων και απόψεων, διότι υπάρχουν τα λεγόμενα τοπικά και ιδιωτελή συμφέροντα ή συντεχνίες που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους. Είναι τρομακτικό πρόβλημα με τον Κλισθένη οι συχνές πλειοψηφίες. Όπως εκείνο που εγώ καλώ τους συμπολίτες μου να κάνουν είναι, επειδή σε όλα τα ψηφοδέλτια υπάρχουν
άριστοι, εξαιρετικοί συμπολίτες μας να διαλέξουν εκείνους, όχι με βάση πόσους κουμπάρους έχουν, αλλά αν την επόμενη μέρα είχαν μια δουλειά δικιά τους, θα τους την ανέθεταν. Εγώ χθες είχα μια ζήτηση με κάποιο κύριο σε κάποια περιοδία και του είπα: διαλέγεις εκείνο. Θα τον έβαζε στην επιχείρησή σου διευθυντή. Χαμογέλασε. Δεν αρκεί να είναι συντεκνός σου ο υποψήφιος σύμβουλος. Πρέπει να μπορεί να κάνει μια δουλειά, να έχει ένα όραμα, να έχει αποδεδειγμένη διάθεση προσφοράς, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν νομίζω επίσης, επειδή κάτι δεν το είπαμε και έχει δίκιο ο Μανούς, ότι ξέρετε, ήταν το προτιμότερο να πιάσουμε ένα θέμα που, και να το εξαντλήσουμε, παρά είναι, καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μια πλειάδα θεμάτων. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Ο κλεισθένης μας υποχρεώνει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί το συμβούλιο να είναι απλή αναλογική, αλλά το σύστημα, μάλιστα, γίνεται δημαρχοκεντρικό. Αυτό να το καταλάβετε. Ο δήμαρχος έχει απεριόριστες, θα έλεγα, δεσποτικές εξουσίες. Μάλιστα. Αν λοιπόν. Μπορεί και χωρίς πλειοψηφία να κάνει. Μπορεί και χωρίς πλειοψηφία να κάνει προϋπολογισμό. Μπορεί χωρίς αποφάσεις του Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Μεγαλύτερη σημασία απ' όλα έχει η ποιότητα των ανθρώπων που θα επιλεγούν από τους συμπολίτες μας. Η ευθύνη είναι δικιά τους. Εμείς εδώ οι πέντε, είμαι σίγουρος ότι αν καθίσουμε σε ένα δωμάτιο και βάλουμε κάτω τους κωδικούς, τα χρήματα και τις ανάγκες, θα βρούμε μια φόρμουλα συνεννόησης. Λοιπόν, κύριοι, πάμε στον τελευταίο κύκλο. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βουρβαχάκη. Έχετε λιγότερο από ένα λεπτό, αυτό αφορά τους πάντες. Θέλω να απευθυνθείτε στους ρεθυμιώτες. Στους ρεθυμιώτες και τις ρεθυμιώτησες. Στους δημότες. Γιατί πρέπει την 26η Μαΐου η επιλογή τους να είστε εσείς και ο συνδυασμός σας. Κύριε Δασκαλάκη, η δημοτική μας κίνηση είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, πέρα και πάνω από πολιτικά κόμματα. Δεν έχει δημιουργηθεί σε κάποιο κομματικό γραφείο, ούτε πατρονάρεται από σπόνσορες και χορηγούς. Απευθυνόμαστε και ζητάμε την στήριξη του μη προνομιούχου ρεθεμιώτη που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Ζητούμε να μας στηρίξει σε αυτές τις εκλογές και να είναι σίγουρος ότι θα είμαστε δίπλα του, όπως ήμασταν και στο παρελθόν, θα είμαστε και στο μέλλον δίπλα του. Τόσο όσο σύντομος ήταν ο κύριος Βουρβαχάκης, θέλω να είστε και οι υπόλοιποι κύριοι. Κύριε Μανουσογιάννη. Η Λαϊκή Συσπήρωση πάλεψε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με κριτήριο τις ανάγκες των δημοτών και τα συμφέροντά τους, κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα, για να εξοικονομούνται πόροι, για να λιγοστέψει και να ελαφρυνθεί από τη φορολόγησή του ο Δημότης, για να γίνουν έργα τα οποία εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και όχι τις ανάγκες μεγάλων συμφερόντων τα οποία είναι δίπλα στο δημοτικό σύστημα κτλ. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι ήμασταν η λαϊκή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό το πράγμα θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Χρειάζεται να παλέψουμε για να κατακτήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν και δεν τα παίρνουμε σήμερα. Κύριε Κρεβετζάκη. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από την κοινωνία του Ρεθύμνου. Είμαστε μέλη του καθημερινού γίγνεσθε της πόλης μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει ο Δήμος μας. Και θεωρώ ότι από ό,τι φάνηκε και σήμερα και γενικότερα από τη μέχρι στιγμής προσέγγιση της εκλογικής διαδικασίας, έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσουμε τα προβλήματα, να αναπτύξουμε και να βρούμε λύσεις, και ο βασικός μας τρόπος είναι να ξεπεράσουμε τις παλαιοκομματικές προσεγγίσεις και ένα παροχημένο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης του Ρεθύμνου και του Δήμου του Ρεθύμνου τα τελευταία 25-30 χρόνια. Κύριε Νίνο. Κύριε Δασκαλάκη, η αυτοδιοίκηση νομίζω είναι ο μοναδικός τρόπος, ή αν θέλετε καλύτερα μέσα από την αυτοδιοίκηση είναι ο μοναδικός τρόπος να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της οικογένειάς σου, των φίλων σου, της κοινωνίας, των παιδιών μας. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, όπως επίσης διαπίστωσα και την πενταετία που παρήλθε ως αντιπολίτευση στο Δήμο Ρεθύμνης τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η αυτοδιοίκηση να κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και να επιφέρει γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα σε όλους αυτούς τους τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Όπως γνωρίζετε, είμαι πολιτικός μηχανικός,
Τα θέματα τα γνωρίζω πολύ καλά πλέον, ακόμα καλύτερα από το 2014, είναι αυτονόητο αυτό. Περιστοιχίζομαι και υποστηρίζομαι πλέον από μια δημοτική ομάδα η οποία έχει την ίδια όρεξη, την ίδια διάθεση για δουλειά, για προσφορά, για ενασχόληση, για επίλυση των προβλημάτων. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να φύγουμε από το σημειωτόν το οποίο κάνει το Ρέθμνο την τελευταία πενταετία και να κάνουμε με ασφάλεια βήματα προς τα μπροστά. Έχω απόλυτη αίσθηση το τι ευθύνη είναι να ζητάς από τους συμπολίτες σου να σου δώσουν το τιμόνι αυτού του ιστορικού Δήμου και πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι έτοιμος για αυτή την ανάθεση. Κύριε Μαρινάκη. Νομίζω ότι είμαστε δημοτική ομάδα που το Ρέθυμνο το πήρε σε μια κατάσταση πραγματικά δυσμενέστατη. Έχει φτάσει τη στιγμή σε μια απόλυτη οικονομική εξυγίανση. Έχει γίνει μια πόλη η οποία σηματοδοτεί πολλά πράγματα ακόμα και για την Ευρώπη, αποτελεί σημείο αναφοράς. Είμαστε η πόλη με τα πολλά βραβεία, τις πολλές διακρίσεις, τις συμμετοχές σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και μάλιστα ως leader και όχι σαν ακόλουθος. Είμαστε επίσης εκείνη η δημοτική ομάδα που ανανεώνεται κάθε φορά διαλέγοντας από την κοινωνία ό,τι καλύτερο μπορούμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα δει τα ψηφοδέλτια. Θα κρίνει, θα συγκρίνει και θα διαλέξει εκείνος τη μοίρα του. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, από σήμερα θα είναι στη διάθεση του κόσμου και να δει τι κάναμε, διότι αν κάτι δεν κάναμε καλά ήταν η έλλειψη κάθε επικοινωνίας του έργου μας και αυτό ήταν τραγικό για μένα και το διαπιστώνω κάθε μέρα που μιλάω με κόσμο και υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά και θα κάνουμε και θα λύνουμε. Μην ξεχνάτε ότι το θέμα των οικισμών και το θέμα της λειψιδρίας είναι θέματα σημαντικά που τα λύσαμε με χρόνο, σε χρόνο ρεκόρ και κατά τρόπο τελείως, αν θέλετε, πρωτότυπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Το σίγουρο είναι, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτό το τραπέζι κάθεται ο επόμενος δήμαρχος του Ρεθύμνου. Ο δήμαρχος και η ομάδα που εσείς θα επιλέξετε, βεβαίως υπάρχει απλή αναλογική και είναι δεδομένες και οι συνεργασίες. Εσείς έχετε τη δύναμη, την αποκαλούν την πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Είναι το Ρέθμνο του πολιτισμού και της ιστορίας. Είναι όμως και η ξεχωριστή δήμη της ενδοχώρας. Με τη μεγάλη ιστορία του Αρκαδίου, τη δυναμική των Λαπαίων, τη δυναμική του Νικηφόρου Φωκά και όλοι αυτοί μαζί ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ρεθύμνου. Είναι εδώ και ψάχνει τη δική του επιλογή. Αυτή την επιλογή θα την κάνετε εσείς, φίλες και φίλοι από το Ρέθμνο. Καλό σας ξημέρωμα. Το γνωστό.